Γιάννη, Γιάννη, αυτός εδώ που τραγουδάει, μήπως είναι ένας ερασιτέχνης από το The Voice? Όχι, ε, τον έβγαλε κανένας Μαραβέλιας. Όχι, τι λέει. Καμιά Παπαρίζου. Ρε φίλε, αφού είδα φάλτσα εδώ πέρα, είδε κάνει το μηχάνημα που έβαλε στο τραγούδι, είδε κάνει το μηχάνημα. Το μηχάνημα πρέπει να είναι από τότε που βάφηκε ο Λευκοπύργος εδώ πέρα, να έχει εδρεύσει. Ή είναι κανένας ερασιτέχνης, ξέρω εγώ, που πήγε ρε φίλε στο The Voice με το Ρουβά και την Παπαρίζου και το Μαραβέλια. Μα έκανε φάλτσο ρε φίλε, εγώ έχω μουσικό αυτή. Έβαλα και τα γυαλιά πιο καλά και τον ακούς, πες, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλησπέρα, είπε στον κόσμο. Καλησπέρα, δεν υπάρχει. Ξεκίνησες με 0-1 με αυτοκόλλα τα πρωτοτήρια. Φίλε, γιατί είναι η αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, τραμπουκισμός από δύο αγωνιστικές στο λαό στη Ρακλή. Από τον Βατσιούκη, από τον κύριο Βατσιούκη, τραμπουκισμός με πέταξε αντικείμενο. Δύο αγωνιστικές εδώ. Υπάρχει κάμερα. Υπάρχει. Προστατεύστε την ομάδα. Μην πετάτε αντικείμενα. Θα τιμωρηθούμε. Πιες μια φλόρινα. Πολύ παλιό είναι αυτό. Φίλε. Πολύ παλιό. Από τότε έχω να τα ακούσω αυτό πολύ που λένε. Πολύ παλιό. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Αφού σε Τούπα δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνονται επεισόδια. Δεν γίνονται. Εκκλησία είναι. De La Salle. De La Salle. Τι είπε. Γελάνε έξω και τα. Πώς λοιπόν, έχω, αυτά, μάρτυρα, έχω μάρτυρα, με πέταξε αντικείμενο ο κ. Ματσιούκης. Το καταγγέλω. Δύο αγωνιστικές εδώ. Το καταγγέλω, ζητώ προστασία από τη διεύθυνση. Σου δίνω κι άλλη μία. Κάνε έφεση, θα πάει μία που θα λείπει. Το πιο πιθανό είναι να φάει μείον 3 ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά. Δεν τιμωρήσανε, παιδιά, τον Φαταούλ. Καήλας. Δεν τιμωρήσανε τον Φαταούλ. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στις υποστηρικτές. Να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Είπαμε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στους υποστηρικτές της εκπομπής. Η εκπομπή φυσικά έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο βρισκόμαστε στο 107,4. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 10. Ναι, ρε φίλε, ή μα στείλουν ή μα βγάζουν φωτογραφίε εδώ πάνω. Ένα από τα τρία. Όχι, ρε, σχεδόν. Ποιος? Σχεδόν έκλεισε. Φίλε. Τι κάτσε εκεί να αυτό, ρε. Και θέλει να ανέβει ο Ηρακλής αυτό. Πώ θα ανέβει, ρε. Μόλι το είπε, τι. Μου θυμίζει αυτή η κατάσταση η ΑΧΕΠΑ με κυβέρνηση ΚΚΕ. Ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί από εδώ έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Καλά σου λέει, τι σκιά είσαι. Μόλι το είπε, κλακ. Λοιπόν. Πάμε στη θεματολογία της εκπομπής. Φαινόταν. Απόφαση σκάνδαλο. Ξεκινάμε με αυτό. Δεν αφαιρούνται βαθμούς από τον Ολυμπιακό για τα εκτεταμένα επεισόδια που έγιναν στο γήπεδο της Παναχαϊκής, στο μάτς του Κυπέλου, Παναχαϊκή Ολυμπιακός. Σε ένα μάτς που διακόπηκε ο αγώνας, έπεσε το ξύλο της αρκούδας μεταξύ οπαδών των Ολυμπιακού με τις αστυνομικές δυνάμεις. Πέσανε πάρα πολλά δακρυγόνα, αποχώρησαν οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, είχαμε διακοπή αγώνα και άκουσον, η απόφαση για την τιμωρία του Ολυμπιακού για όσο έκαναν οι οπαδοί του στο παιχνίδι την Παναχαϊκή, πραγματικά συνιστά ένα ακόμα σκάνδαλο, καθώς δεν αφαιρούνται βαθμοί από τον Ολυμπιακό, όπως αφαιρέθηκαν από την ΑΕΚ. Μάλλον για κάποιους κυρίους, εντός εισαγωγικών, ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά μετά και τη συγκεκριμένη απόφαση για την τιμωρία της ομάδας του Ολυμπιακού από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τα όσα γίνανε στην Πάτρα, η οποία αυτή απόφαση, επαναλαμβάνω, έχει βγει με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά και προκαλεί ένα δέος, ένα σοκ σε όλο το φύλαθρο κοινό, γιατί πριν από λίγες αγωνιστικές για την ίδια κατηγορία σχεδόν η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με μείον 3. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 60.000 χρηματικό πρόστιμο για τα όσα συνέβησαν. Δηλαδή, πας διακόπτης στον αγώνα, παίζουν ξύλο οι οπαδοί σου εκτός έδρας μάτσε, στον περιβάλλοντα χώρο, μέσα στο γήπεδο με τις αστυνομικές δυνάμεις, τραυματίζονται αστυνομικοί κτλ. Πέφτουν δακρυγόνα, διακόπτεται ο αγώνας και τιμωρήσει με 60.000 ευρώ πρόστιμο. Να υπενθυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ για ένα απλό ρολό, στο οποίο έπεσε και έκανε ο άλλος θέατρο, έχασε ένα πρωτάθλημα. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ για άναμα πυρσών φέτος τιμωρήθηκε με 73.000 ευρώ. Για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια αυταπάγγελτη επέμβαση ο κύριος Σιμιτζόγλου για τα όσα συνέβησαν. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναελεχθεί το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και αντιδράσεις. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Πρέπει να αντιδράσουν όλες οι ομάδες, γιατί δεν γίνεται αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού να ευνοείται μια ζωή. Μια ζωή δηλαδή, συχάθηκα, έγινα 48 ετών, συχάθηκα, βαρέθηκα, είναι η μετική αυτή η κατάσταση.
να μην υπάρχουν ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Όπως τιμωρήθηκε η ΑΕΚ, όπως τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, να τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Και πώς συζητούσαν Ζάχο την συγκεκριμένη τιμωρία, γιατί το θεωρούσαν δεδομένη δηλαδή στο λιμάνι. Στο λιμάνι, ο Ολυμπιακός, εγώ, ο Ολυμπιακός θεωρούσε δεδομένη την τιμωρία των μείων 3 βαθμών. Μα θα σας το πω και πώς γίνεται για να το καταλάβετε και τι πραγματικά συμβαίνει. Και λέγανε από την πλευρά του Ολυμπιακού, λέγανε ότι αυτή η τιμωρία των μείων 3 βαθμών να ισχύσει στο κύπελο. Οι ναι, ίδιοι Ολυμπιακοί το λέγανε. Λέγανε ότι αν είναι να τιμωρηθούμε να ισχύσει στο κύπελο. Ναι. Αυτό προσπαθούσαν. Τώρα δεν ξέρω τι. Μα, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Δηλαδή, έσχος. Κοίτα, εντάξει. Καλό είναι κάποια στιγμή, όχι, κάτι άλλο θέλω να πω εγώ. Συνέχεια το ίδιο σχόλιο κάνω, ότι ναι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι κρατικά μυστικά. Θέλουμε να διαβάζουμε την έκθεση της αστυνομίας όταν τιμωρείται παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ, όταν τιμωρείται η ΑΕΚ, όταν τιμωρείται ο Άρης, όταν τιμωρείται ο Ολυμπιακός, όταν τιμωρείται ο Παναθηναϊκός. Μιλάω, ας πούμε, για το πιο Ηράκλειο, ας το πάμε για τον Ηράκλειο. Ναι. Να διαβάζουμε για να κρίνουμε τι γράφει στο κάθε ένα η αστυνομία. Γιατί κακά τα ψέματα, η αστυνομία τουλάχιστον τα τελευταία ένα χρόνο αυτηνής η δήλωση, αυτηνής το. Τα γραφόμενα παίρνονται ως κύριο ενδεικτικό στοιχείο για αν θα τιμωρηθεί κάποιος ή όχι. Να δούμε τι γράφουνε. Δεν λέω κάτι παράλογο νομίζω. Ναι. Να δούμε τι έγραψε η αστυνομία. Κρατικά μυστικά είναι. Θα πέσει η άμυνα της χώρας. Να δούμε τι έγραψε η αστυνομία για τον Ολυμπιακό, τι έγραψε για τον ΠΑΟΚ, τι έγραψε για τον Άρη. Και αναλόγως να βλέπουμε πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Εγώ αυτό λέω, να ξέρουμε πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Πολύ σωστό αυτό που λες. Δηλαδή. Όταν τιμωρείται ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τι έγραψε η αστυνομία. Όταν τιμωρήθηκε η ΑΕΚ φέτος, τι έγραψε η αστυνομία. Ο Ολυμπιακός πες που έφαγε το μείον 3. Για να βλέπουμε και τις αποφάσεις των δικαστών, αν. Ο ίδιος δικαστής δεν είναι, βασικά δεν είναι δύο. Ένας είναι. Ο αθλητικός. Δεν ξέρω αν είναι ένας, δύο ή τρεις. Κοίταξε λίγο. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας είναι ο κύριος Ιμιτζόγλου. Δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την απόφαση που πάρθηκε. Όχι, όχι. Εγώ αυτός που παίρνει την απόφαση δεν ξέρω ποιος την παίρνει. Ναι. Δεν είμαι ένας. Ούτε εσύ. Δεν είναι ένας. Νομίζω είναι με ψήφους. Είναι με ψήφους. Με ψήφους. Ναι. Να βλέπουμε και τις ψήφους. Γιατί δεν κατάλαβα ότι σε αυτήν την. Νομίζω πέρσι το μαθαίναμε ότι ήταν 2-1. Θυμάμαι την περίπτωση του ΠΑΟΚ. Που πήρε, που ξανά έγινε. Που πήρε πίσω το. Ναι, και είπαν ότι ήταν, ναι, 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 και έπαιξε με κόσμο. Και έπαιξε με κόσμο. Μάθαμε ότι ήταν 2-1, νομίζω. Θυμάμαι λάθος. Έτσι το πω. Ναι. Να μαθαίνουμε. Ήταν κάποια μέλη που έπρεπε να επικρατήσει η πλειοψηφία για να βγει απόφαση. Συγγνώμη, διαφάνεια δεν λέμε. Να ξέρουμε ότι είναι τρεις δικαστές. Ο Γιάννης, ο Τάσος και ο Ζάχος και οι δύο ψήφισαν. Α, το μάθαμε, ξέρεις πώς μετά. Μετά όταν βγήκε αυτός ο. Που διατάχθηκε και γι' αυτό, για τον δικαστή διατάχθηκε μια έρευνα και είπε: εγώ δεν το ήθελα. Ναι. Τότε το μάθαμε έτσι. Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Να μάθουμε ότι ο Γιάννης ψήφισε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, ο Τάσος, ο Τρέγιας ψήφισε να μην τιμωρηθεί και ο Ζάχος ψήφισε να τιμωρηθεί. Είναι μια απόφαση. Διαφάνεια δεν θέλουμε. Σωστά, δεν καταλαβαίνω. Σωστά μιλάς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Δεν νοείται να μην υπάρξει πλέον παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα του κ. Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου, ο οποίος νομίζω θα ασκήσει έφεση για τη συγκεκριμένη απόφαση. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο αυτό από τον κύριο Σιμιτζόγλου, καθώς πάρα πολύ απλά υπάρχει το δεδικασμένο που έχουν φέρει αφαιρέσεις βαθμών σε ομάδες για ανάλογες περιπτώσεις. Ωραία. Όταν εγώ σου λέω εδώ πέρα, δύο μήνες κάνουμε μαζί, όταν σου λέω εγώ αθλητικός δικαστής, δυόμιση. Ναι, δυόμιση πάμε στον τρίτο. Όταν λέω εγώ ξένους διαιτητές. Ξένη αρχή να διοργανώνει το πρωτάθλημα και ξένη αθλητική δικαιοσύνη για να είμαστε όλοι του μπεκί ψιλοκομμένο. Λοιπόν, δεν θα, ακόμη και αυτή την απόφαση να έβγαζε, δεν θα έλεγε τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν θα έλεγε. Ούτε εγώ θα μπορούσα να πω τίποτα, ούτε εσύ ούτε κανένας. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Πάντως, όπως πολύ σωστά σε μια συζήτηση που είχαμε ένα φίλο, δεδομένο δεν υπάρχει τίποτα τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα. Γιατί πώς ξεκίνησαν και τα επεισόδια στο στάδιο της Πάτρας. Πατούσαν στο κεφάλι και προπυλάκιζαν έναν άνθρωπο επειδή ισχυρίστηκαν ότι ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού. Παρενέβη η αστυνομία για να τον σώσει. Δέχτηκε επίθεση η αστυνομία. Έγινε μακελιό που είδαμε όλοι τι έγινε. Οδήγησε σε διακοπή του αγώνα. Πέσαν δακρυγόνα, φύγαν οι παίκτες στα αποδυτήρια. Υπήρχε διακοπή δηλαδή. Πήγαν επεισόδια οπαδών του Ολυμπιακού με την σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς. Διακόπη ο αγώνας και δεν αφαιρέθηκε. Ωραία. Αν θες την άποψή μου τώρα έτσι πολύ, πολύ έτσι, ναι. Μπακαλιστική, ναι. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ τι κάνω. Συλλαμβάνω αυτούς, ποιοι ήταν, ο Τάσος πάλι με τον Ζάχο, μάλλον μέσα στο γήπεδο. Τους συλλαμβάνω. Μα γενικεύτηκαν τα επεισόδια, Ζάχο. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή. Λέω, ναι. Λέω όταν,
όταν δεν έχει σχέση, λέω, με το παιχνίδι μέσα, δηλαδή δεν μπήκε ο Ζάχος μέσα στο παιχνίδι να το διακόψει, δεν πέταξε κάτι που χτύπησε ένα παίκτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνω, λέω εγώ, συλλαμβάνω αυτούς, δεν τους αφήνω να μπουν σε γήπεδο ξανά για δεν ξέρω για πόσα χρόνια, τους βάζω να εργαστούν, ξέρω εγώ, σε διάφορα, πώς λέμε, κοινωνική εργασία, να μην τους βάλω φυλακή, ναι, γεμάτες είναι οι φυλακές, λοιπόν, για να μην την πληρώνει και η ομάδα. Άμα μπει μέσα στο γήπεδο, διακοπεί το παιχνίδι, πάμε σε άλλο τέτοιο. Ναι, αυτό είναι άλλο. Μάγκωσε τους αστυνομία, αφού τους είδε, λένε ποιοι είναι. Γιατί δεν τους μάγκωσε, είχαμε καμία σύλληψη σε αυτό το μάτς? Δεν είχαμε καμία. Είμαι μαζί σου. Καμία σύλληψη, μπορεί να κάνω λάθος. Είχαμε καμία σύλληψη? Δεν ξέρω. Δεν καμία. Ξέρω. Λέει, και εγώ έτσι, αυτό που είπες και εγώ το διάβασα. Λέει, χτύπησε, λέει, το κινητό του και ήταν ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Ναι. Ναι. Και τον πήραν χαμπάρι και αυτός, ρε, άμα είναι Παναθηναϊκός και ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς. Το ξεχνάς. Τι ξεχνάς, ρε φίλε, τώρα. Τι ξεχνάς. Τι να πω. Δεν πήγαινε στο γήπεδο τότε που κάνανε σωματικό έλεγχο πιο πολύ και σε πέραν τα ψηλά και ξεχνούσες όταν έφτανε στο γήπεδο γιατί έπαιζες δέρμι. Θα πάω χάρη στο μπάσκετ είναι αυτό που λες. Και στην Τούμπα. Στο Παλέ πιο πολύ γινόταν αυτό. Γιατί. Και στην Τούμπα, στο λέω, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα. Μας παίρναν τα ψηλά, μας ξέρουν. Ναι. Και μετά τα ξεχνούσε να τα πάρει τα ψηλά πίσω. Δεν έπαιρνε ψηλά, ρε φίλε. Ναι. Δεν υπήρχε πήγαινε... περίπτωση να πάρει ψηλά. Αναπτήρες και ψηλά και οτιδήποτε ξέρω εγώ άλλο ήταν επιλήψιμο, τα πέρανε και δεν ξέρω τι γινόταν αυτά. Λογικά πήγαιναν. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, που πήγαιναν. Φιλανθρωπικό. Υπερπίσω και πατρίδο πήγαιναν. Ναι. Τώρα που πήγαιναν. Εντάξει, δεν μπορώ να κατηγορήσω, ούτε μπορώ να πω κάτι γιατί δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω ότι μου παίρναν τα λεφτά από την τσέπη. Άρα, και εμένα και δεκάδες φίλους, έτσι. Σου λέγανε όταν έχει, δηλαδή. Όταν έχει 20.000 κόσμο και 25.000 κόσμο, βάλε. Ρε φίλε, έχασε, βάλε πόσο είναι. Ναι, είχα, ρε παιδί μου, 50 δραχμές σε ψηλά. 2 εικοσάρικα, ένα δεκάρικο. Εκείνη την εποχή. Ναι. Τώρα, πες ότι είχα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 3 ευρώ στην τσέπη μου. 2,50 λεπτά. Ένα ευρώ να, μισό ευρώ να. Ναι. Γιατί να μου το πάρεις, ρε φίλε. Για μην το πετάξεις μέσα. Ναι, ρε φίλε, γιατί τι θα πει να μην το πετάξω, μου πάρεις τα λεφτά. Πλαστικό χρήμα να πετάς την κάρτα. Να έχεις χοντρά να μου κάνεις 5 ευρώ, δεν ξέρω. Ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε. Ή να σου πω κάτι. Πάρτα μου, πάρτα μου. Γράψε όμως το όνομά μου. Ναι, το πόσο είναι. Την ταυτότητά μου, να έχω έτσι. Και σε ωραία, στον έξοδο να τα παίρνω. Και πες μου, παίρνω από το αστυνομικό τμήμα Αριστοτέλους. Γιατί στην έξοδο, άμα είναι να βγαίνει 25.000 κόσμο και να δίνουν ψηλά. Όχι, παίρνω από εκεί να το πάρεις. Κάτι που γίνεται και στα αεροδρόμια. Είμαι στο Ελευθέριος Βενιζέλος φέτος που κατέβηκα στη Χαβούζα. Έκατσα 10 μέρες. Καλός άνθρωπος. Ναι, Χαβούζα είναι. Ναι. Τι είναι. Κατέβηκα λοιπόν κάτω. Στο αεροδρόμιο, στο γυρισμό, έχω ένα μπουκαλάκι ζελέ για τα μαλλιά. Μαζί με τη σύζυγο, με την οικογένεια. Ναι, απαγορεύεται. Ναι. Και επειδή ήταν πάνω από 100 ml, μου το παίρνει. Ρε φίλε, αυτό το ζελέ έχει, να πούμε, 8 ευρώ. Έτσι. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα με ζελέ. Πάρτο, εφόσον αφισβητείς ότι μπορεί να κάνω εγώ κάτι επιλήψιμο μέσα στο αεροπλάνο και καλά κάνεις. Προέχει ασφάλεια των επιβατών κτλ. Πάρτο. Έτσι, όμορφο, ωραία. Προφύλαξε την ασφάλεια των πελατών και στείλτε μου ταχυδρομικά. Εσύ, η εταιρεία, δεν με νοιάζει ποιος. Αφού μου το παίρνεις. Είναι προσωπικό μου αντικείμενο. Αλλά μην την ψάξω. Έτσι. Λέει, υπάρχουν οδηγίες. Πού υπάρχουν οδηγίες? Εγώ τα κλείνω ένα αεροπορικό εισιτήριο. Συγγνώμη λίγο. Εγώ τα κλείνω ένα αεροπορικό εισιτήριο. Υπάρχει κάποια οδηγία από πίσω. Σου λένε, υποτίθεται ότι αυτά είναι γνωστά πλέον. Όχι, ρε φίλε. Αυτός που ταξιδεύει πρώτη φορά ή έχει ταξιδέψει 10 χρόνια. Που δεν ήταν αυτά τα μέτρα για τους τρομοκράτες και τα λοιπά. Πού το ξέρει? Ναι, καλά, αυτό ναι. Και άντε να σου πω ένα βρωμοζελέ που ήταν και μάρκας. Έτσι, δεν είναι τα 7 ευρώ, τα 6, τα 8 ευρώ. Αν ήταν κανένα άρωμα special που έχει 150, 130, 140 ευρώ και ήταν τη μεγάλη συσκευασία, τι θα κάνεις? Θα τραβάσεις κολοτριχές ή τι τραβάς μετά? Σε αυτό μπορεί να υπάρχει κάποια πρόβλεψη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι, λέω ήταν μια μαντρούχα εκεί, ναι. Λέω, να σου πω, κυρία μου, λέω, εγώ, γιατί λέω μου το παίρνει, πού το πάρω? Λέει, δεν θα το πάρει, πώς δεν θα το πάρω? Και τι γίνονται αυτά, λέει, κατάσκονται. Λέω, πας καλά. Να πας με το, μου λέει, ναι, με το να τρένο. Σου δώσω, λέω, τη διεύθυνσή μου και την ταυτότητά μου και τα στοιχεία μου, να μου το στείλει σπίτι μου, δεν το κατάλαβα. Δεν προβλέπεται, λέει, αυτό. Κάνε παράπονα στην εταιρεία. Δεν ξέρω. Εσύ λέω από την εταιρεία. Δεν ξέρω να ταξιδέψω αυτή την εταιρεία, αν και νομίζω είναι κανόνε. Όχι, σε όλου. Σε όλου. Κατάλαβε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολλά είναι, δεν είναι το τέλος πάντων. Πολλά είναι, για να το κλείσουμε και πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλεις να μην μπορεί να μιλάει κανείς, αυτό που σου είπα. Ξένοι, οι Άγγλοι, εγώ έχω μείνει με τους Άγγλους, δεν ξέρω. Μπορεί και η Ιταλική ποδοσφαιρική αθλητική δικαιοσύνη να είναι το ίδιο. Γιατί είδαμε και τη Γιουβέντους ρίξαν και κάναν και δεν μάσαν και αυτοί από ονόματα. Ξένοι αθλητική δικαιοσύνη, Άγγλοι επί το πλείστον, η Αγγλική ΕΠΟ, α το πω έτσι, να διοργανώνει το πρωτάθλημα και ξένοι διαιτητές.
Για πέντε χρόνια, δεν σου λέω πολλά. Για πέντε χρόνια. Είναι, γιατί δεν μπορούμε να αναστήσουμε το δίκαιο Αριστίδη. Τι αν να μπορούσαμε να το κάναμε. Έτσι είναι. Για να μην μπορεί να μιλάει κανείς και ξέρουμε ότι τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα οι άνθρωποι έχουν και άλλη κουλτούρα και αλλιώς βλέπουν το ποδόσφαιρο και αλλιώς το βλέπουμε εμείς. Λοιπόν. Επίσης, θα ήθελα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής οι φίλοι ακροατές να τοποθετηθούν λίγο για το θέμα που έχει γίνει η ρατσιστική επίθεση του Τσουκαλά, του κυρίου Τσουκαλά, του επαγγελματία οπαδού του Ολυμπιακού. Προς το πρόσωπο του Αντετοκούμπο, του αδερφού, ναι, διάβασα, του αδερφού του Γιάννη, είπε, του δηλαδή. Θανάση, τον είπε πίθηκο. Ναι. Τον είπε... Εντάξει, σούρο δεν υπάρχει, άμα υπάρχει. Τον καλέσανε, έγινε μήνυση. Α, σοβαρά. Βέβαια. Το, βγήκε ο... Μήνυση ποιος έκανε δηλαδή. Βγήκε ο... Έκανε ο Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης. Όχι. Νομίζω υπάρχει ένα ρατσιστικής βίας και τέτοια. Α, αυτή. Ναι. Γιατί από ό,τι ξέρω, δικηγόρος δεν είμαι. Τον κάλεσε και το Ουσούρου. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ πολλά. Ναι, ξέρεις, δικηγόρος δεν είμαι, αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή, σε βρίζω εγώ τώρα εδώ, εσένα. Δεν μπορεί να κάνει μήνυση ο Γιάννης. Μόνο εσύ μπορείς να κάνεις μήνυση, ο ίδιος. Ο Γιάννης δεν μπορεί να πει έβρισε ο Ζάχος. Ή κάποια αρμόδια. Τρίτος δεν μπορεί να κάνει επί προσωπικού. Κάποια αρμόδια αρχή, ας πούμε αυτό ήταν. Αυτό ναι, αυτό, επειδή αυτό, είναι αυτό κρίθηκε ναι. Ως ρατσιστικό. Ναι, έτσι, τον είπε έτσι τον άνθρωπο. Δηλαδή, μόνο ο ίδιος μπορεί τώρα αυτό. Το χαρακτήρισε πως το χαρακτήρισε. Έτσι νομίζω. Ναι. Και έγινε, οικονομικά. Έγινε σούσουρο παγκόσμιο. Γιατί το, ο Γιάννης. Διάβασα το. Ναι. Στο, είδα στην ΕΡΤ που ήταν εκεί. Και βγήκε και ο Τσίπρας, μάλιστα, και φόρεσε φανέλα του Αντετοκούμπο. Σοβαρά. Στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμιά μορφή ρατσισμού. Έτσι, ναι. Και ότι δεν υιοθετούμε και μπράβο, δεν στηρίζουμε. Αυτά καλός είναι ο Πρωθυπουργός. Μπράβο. Καλά έκανε. Καλά έκανε σε αυτό. Καλά έκανε και κάποια άλλα να κάνει καλά. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Γιατί όλα τα άλλα τα έχει κάνει καλά, τα έχει κάνει. Όλοι άνθρωποι. Από σίγμα αρχίζει και σε άλφα τελειώνει. Τώρα αυτός ο Τσουκαλάς που έχει ασυλία, δηλαδή βρίζει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, εμείς κάνουμε μια κομπή κάποια στιγμή μπορεί να μας ξεφύγει κάτι. Γιατί εντάξει, οκ, ωραία και λέμε και συγγνώμη έτσι. Αυτός ο άνθρωπος προκαλεί σε κάθε κομπή, βρίζει με ανίποτους χαρακτηρισμούς, προσβάλλει καταστάσεις. Μπινελίκη, ρε φίλε, όχι. Τα νόμιμα και απλά τα δέοντα. Μηνύσιμο, έτσι, όχι απλά μηνύσιμο. Τα νόμιμα και προκαλεί τα δέοντα. Τη βία σε πολλές περιπτώσεις και έχει ασυλία τόσα χρόνια. Εντάξει, ναι. Κάποια στιγμή. Εντάξει, ο κόμπος θα είναι στο χτένι, έτσι. Τα νόμιμα. Όλα έχουν ένα όριο. Πάμε στο break, ερχόμαστε. Θα το συζητήσουμε μετά. Σε διεθνή φιλικό παιχνίδι, στον κωδικό 661, Πολωνία-Τσεχία είναι στο 0-1, στο 90 λεπτό, ένα κόρνερ τώρα για τους Πολωνούς θα το εκτελέσει ο αρχηγός της Πολωνίας, ο Λεβαντόφσκι, αυτός ο μεγάλος τεράστιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αφήσει πλέον τη δική του εποχή στο έφυγε ο Λεβαντόφσκι, πήγε στην περιοχή. Α, εντάξει, πήγε άλλος, δεν πήγε στην περιοχή. Καλά, περπατάει. Για να δούμε σου θα γίνει σίγουρα. Καλό ήταν, καλό, νεκρός, καλό. Ένας πάει ο άλλος. Πάει. Ανάλογα που το βρήκε. Κοιλιά τον βρήκε. Αν το βρήκε κοιλιά τον ξάπλωσε. Μην το βρήκε πιο κάτω από την κοιλιά. Είναι δύσκολα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι βραδιά εθνικών ομάδων. Υπάρχει έτσι. Και το National Link. Κάποιες ψηλοελπίδες που έχουμε μπας και περάσουμε στην πρώτη θέση και περάσουμε στο επόμενο στάδιο αυτής της πλάκας διοργάνωσης. Παίζει στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας με την Φιλανδία, με την πρωτοπόρο Φιλανδία. Να πούμε και τα υπόλοιπα μάτς. Βέλγιο-Ισλανδία. 10 παρατέταρτο και αυτό το μάτς. Κροατία-Ισπανία, πολύ ωραίο μάτς. Το καλό μάτς. Αυστρία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ελλάδα-Φιλανδία με το ντεπούτο του Άγγελου Αναστασιάδη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 23 χρόνια νομίζω, επιστρέφει Έλληνας προπονητής στην Εθνική. Στην Εθνική, αυτό ναι, ήταν στατιστικό, δεν το... Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχαμε όλο ξένος. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τελευταίος. Ο Αλκέτας ήταν. Όχι. Πολύ παλιά ήταν, το 94. Ξέρεις ποιος ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του. Χωρίς να έτσι θα ποντάριζα σε αυτόν. Ένας του Ολυμπιακού. Γεωργιάδης. Όχι. Πολυχρονίου. Σε αυτόν θα ποντάριζα, να σου πω την αλήθεια. Άμα μου έλεγες ένα ευρωπαϊκό. Μήπως ήταν Μαρκαριάν. Μαρκαριάν. Και Μαρκαριάν δεν πέρασε. Έλληνας είναι ο Μαρκαριάν. Μπορεί. Όχι. Γιατί ο Μισούνοφ Έλληνας ήταν και έπαιζε στον Άρη μπάσκετ τότε. Και ο Πρέλεβης. Ο Πρέλεβης πήγε εθνική. Στην Αλβανία στο Πελένη είχε πολεμήσει ο παππούς του Πρέλεβης. Ναι, αλλά εθνική Ιουγκοσλαβία έχει παίξει ο Πρέλεβης. Δεν είχε παίξει. Αυτά είναι φίλοι δικέ σα. Παιδιά, είναι απίστευτο. Κάτσε να πω τα μάτσα. Ουγγαρία, Εστονία. Ανδόρα, Γεωργία. Γεωργία δεν είναι όνομα, είναι χώρα. Ναι, Τζόρτζια. Βλαχοκαμπόιδε, όπως δεν το ξέρετε. Γεωργία είναι ψιά μου. Ωραία απόδοση. 11 φράγκα η Ανδόρα. Δεν χωράει να παίξει, να πούμε, ένα ευρώ. Άμα παίξει ένα ευρώ. Το βάζω εγώ χορηγός. Παίξε ένα ευρώ την Ανδόρα, 0,3 στο 8 θα είναι.
Έλα, σιγά τη Γεωργία. Πάντως, μια που λες στοιχηματικά, έτσι να το πούμε, την Ελλάδα θα την βάλω τώρα μισό ευρώ μαζί με δύο άλλα και ένα μία ευρωλίγκα. Σιγά με καταστραφεί. Χι ημίχρονο άσο τελικό. Πόσο να βάλω, ρε φίλε, μισό ευρώ. Με τον Άγγελο. Χι ημίχρονο άσο τελικό. Άμα έχει καμιά καζονιερίτσα και σε μπερδεύει, σου δώσει. Δεν έχω. Τι να το χώσω. Με Άγγελο προπονητή, ρε φίλε, δεν χάνει. Χι ημίχρονο άσο τελικό σου λέω, ρε. Α, εντάξει. Λουξεμβούργο, Λευκορωσία. Σαν Μαρίνο, Μολδαβία. Αμά. Μεγάλο τέτοια, ρε φίλε. Αυτό είναι να κάτσει να λοιπόν, το δει και να κοιμηθεί στο 20 λεπτό. Καρδασάκι, άκου λίγο. Θα σου δώσω ένα euro. Δύο θα σου δώσω. Δύο ευρώ. Ένα εγώ, ένα εγώ. Πέντε ευρώ έχω μέσω. Ένα εγώ θα σου δώσω, ένα εσύ. Ναι. Δύο ευρώ θα πληρώσω εγώ, ναι. Ρε φίλε. Βάλτε. Ναι. Και να θα παίξει. Άσο Ανδώρα, άσο Σαν Μαρίνο. 11 επί 19 πόσο κάνει. 11 επί 19, 209 κάνει. 209 επί 2. Επειδή ποιο είναι, 418. 418. 418 ευρώ θα πάρουν. Ναι, από 209. Εκεί που θα το παίξει θα πάρουμε 500. Σωστά. Σιγά με το βάλω στον τίγρη. Θα το δω μετά. Δεν γίνεται. Από εδώ πρέπει να πάμε σε πρακτορείο. Κατάλαβες. Η εκπομπή θα τελειώσει. Λέμε, φίλε. Δεν αυτό ναι, γι' αυτό δεν θα το πάρω. Την Ελλάδα έχει ημίχρονο τελικό και είναι και Euroliga βραδιά. Έχει. Και έχει ωραίο μάτς. Δύο ματσάκια θα παίξουμε. Έχει θα ωραίο μάτς η Euroliga. Δεν ακούς. Ολυμπιακό Φενέρμπαξε. Ωραίο μάτς. Α, ματσάρα. Εντάξει. Και πρόσεξε και η Φιλανδία που λέμε δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη. Σε τι 4 να, ή 5 μάτς. Τι να χαμπαριάσει η Αγγελάρα. Χι ημίχρονο άσο τελικό. Δεν χαμπαριάζει. Χι ημίχρονο άσο τελικό. Είπαμε, και διπλό Φενέρ. Και Αγγλία-Αμερική. Διεθνής φιλικό. Τι ώρα είναι αυτό. Μεσάνυχτα. 10. 10 η ώρα. Mm-hmm. Αγγλία-Αμερική. Mm-hmm. Αγγλία. Πόσο, ένα 20 δεν είναι. Τραγετή, ένα 28 ρε φίλε. Τι είναι 28. Εντάξει, πού είναι στην Αγγλία γίνεται. Μην γίνεται Αμερική. Εσύ, να πετάξουμε 2 ευρώ. Έτσι. Κόψαμε το κάβλισμα εδώ και δύο χρόνια. Σωστά. Πέταξα εδώ από το παράθυρο. Μισό πακέτο τσιγάρα. Σωστά. Κλάτς βαντάμ. Το δίνω εγώ. Και λοιπόν, βάζεις. Άσο θα βάλεις την κουκουρούκενα, την Ανδώρα. Τώρα θα δω πώς το δίνουν, μου την έδωσε. Και άσο θα χώσεις και, το. Μην σου πω, παίξω ένα χι διπλή ευκαιρία το Σαν Μαρίνο να το. Σαν τη Μαρίνα. Ναι. Λοιπόν. Για δες. Για θα δω. Κάνεις μπρόξι εκεί πέρα. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λίγο τους φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Ότι μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΣΑΚΕ, όπως ήταν φυσιολογικό κατά την άποψή μας, το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena θα διεξαχθεί την Κυριακή, όχι Σάββατο, 25 Νοεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Επαναλαμβάνω εγώ το σχόλιο μου και θα σου πω τώρα πόσο δίνει. Εκεί είπε 11 και 19. Ναι. Εδώ είναι 13 και 23 μας τώρα. Ζάχο, παίξ' το ζάχο. 23 επί 13, ξέρεις πόσο κάνει. 230, 69, 299 κάνει. 300 επί 2,600. Επί 1, 299. Από 209 το 1, 299 το 2. Ζάχο, μπρόξ' το ζάχο. 50% σχεδόν πάνω η γκανιότα στον ΟΠΑΠ. Βάλτο. Τι να βάλω, αν τα βάλουμε μέσα αυτά τα 2, 0, 2 στο 8 θα είναι. Λοιπόν. Βάλτο ρε κατσίκι. Κάτσε να δω πόσο έχω μέσα. Δεν σ' ανοίξει. Αλλιώ μπορούμε να βάλουμε ένα δεκάρι. Δέχεται κάρτα. Πόσο δέχεται. Τη δικιά μου θα δεχτεί. Τη δικιά σου θα δεχτεί. Δεν δέχεται τη δικιά μου. Είμαι βλάχος είμαι σε αυτά εγώ. Δεν έχω. Άμα έχει κάρτα, φυσικά τη δέχεται. Αλλά θα μείνει μέσα η κάρτα. Μπα. Τι, μπου. Τα πώ θα έχει. Θα είναι και δύο κάρτε, θα βάζω και τα δικά σου. Θα δει καμιά φορά την κάρτα σου να έχει καμιά 8 ευρώ μέσα. Λοιπόν, 13 και 23. Να σου πω κάτι. Αν. Το σχόλιο μου είναι, άκουσε με λίγο. Ναι, ναι. Αν ήταν και ο Άρης, γιατί χθες τα συζητούσαμε. Ναι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, ας πω. Ναι, όχι ναι. Μόνοι τους. Ναι. Μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσα να σχολιάσω για αυτό το πράγμα. Τώρα τι να σχολιάσω. Καταρχήν, τι να σχολιάσω τώρα. Καταρχήν με τέσσερις ψήφους. Ναι. Έναντι, με πέντε έναντι δύο. Έναντι με τέσσερις έναντι τριών. Βγήκε η απόφαση. Σοβαρά, υπέρ του ΠΑΟΚ για τον ΕΣΑΚΕ. Ναι. Υπέρ του ΠΑΟΚ, υπέρ εκτός του ΠΑΟΚ του ίδιου ψήφισε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και το Ρέθυμνο, ενώ εκτός από τον Άρη με την κίτρινη ΚΑΕ συντάχτηκαν ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας. Καταρχήν γιατί 5 και 3, 8, 8 είναι οι ομάδες, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ψηφίζουν όλες οι ομάδες ή μισές, δεν το καταλαβαίνω. 4 και 3, 7. 13, 14. Και 2 ο Άρης με τον. 9, άλλες 5 λοιπόν. Και να, λευκό έπεσε. Ξέρω εγώ. Δεν λέει λευκό, τέλος πάντων. Δεν λέει κάτι τίποτα. Ναι, λέω, μήπως είναι μια επιτροπή που ψηφίζει. Παρά την αρνητική στάση του Άρη για τη μετάθεση αυτή, πέρασε από τη σχετική επιτροπή με 4 ψήφους. Θα σου πω γιατί, και, γιατί δεν το γράφει εδώ πέρα. Να ολοκληρώσει. Σωστά. Και υπέρ 4 ψήφοι και 3 κατά. Γιατί ο Άρης έχει κατά, γιατί πριν 3 αγωνιστικές είχε ζητήσει έχεις το δίκιο. Ίδιο και δεν του το κάνανε. Έχεις δίκιο εδώ. Είδες. Έχεις δίκιο εδώ.
Εδώ έχεις δίκιο. Δεν του το κάνανε. Όπως κάνανε στον ΠΑΟΚ, έτσι έπρεπε να κάνουν και τον Άρη. Γι' αυτό. Που ζήτησε. Δεν του το κάνανε τον Άρη. Ναι, εδώ έχεις δίκιο. Τι σου πω, ρε φίλε. Ότι έχεις άδικο. Είναι λάθος αυτό από το Ισακέ. Και βέβαια επειδή είναι ο Γαλατσόπουλος μέσα. Ναι. Και επειδή ήταν στον ΠΑΟΚ, τώρα καταλαβαίνεις ότι λένε ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά δεν ευνοήθηκε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ απευθύνθηκε στον Ισακέ. Ο Ισακέ, εντάξει. Πρόεδρο ο κ. Γαλατσόπουλος. Ωραία. Εγώ λέω να τηρούνται. Δεν είναι θέμα. Ευνοήθηκε ή δεν ευνοήθηκε. Θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ή θα βγει πρώτο. Όχι, ρε παιδί μου, θα έπαιζε με πολύ λιγότερο κόσμο. Γιατί ο κόσμος θα πήγαινε στο ΠΑΟΚ Ξάνθη, ναι, στην Τούμπα. Και μέχρι να τελειώσει το μάτς θα ήταν πολύ λιγότεροι. Δηλαδή, παίξει και με περισσότερο. Ναι. Δηλαδή το μάτς είχε οριστεί για Σάββατο 6 το απόγευμα στο Παλατάκι. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ 7.30 παίζει στην Τούμπα. Εντάξει. Αντίο. Λοιπόν, εμένα... Πάμε στη γραμμή. Λοιπόν, 23-10. 2-87 και 3 οχτάρια. Οι γραμμές είναι δικές σας, επαναλαμβάνω. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. 69-45, 2-87, 3 οχτάρια. Ακούμε το φίλο όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Σήμερα έχει κάποιο θέμα και καθυστερήσατε. Όχι, τι θέμα δηλαδή. 8 και 10 μπήκαμε. Έχει θέμα η πόλη, διότι είναι κλειστή η δρόμη. Α, μπράβο, γιατί γίνεται, λέω 8 γίνεται, και 4 και κάνα 4 χορηγίες, πιάσαμε 8.30. Ναι, γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν το έχετε. Θεσσαλονίκη ζείτε? Ναι. Ναι, γίνεται κάτω στο κέντρο, νομίζω ότι είναι ο Πρωθυπουργός εδώ και γίνεται το Αλαλούμ. Ναι. Α, ναι, συναντήθηκε ναι. Με την Πρωθυπουργό της Σερβίας, νομίζω. Σοβαρά μιλάω. Ναι. Ναι, γίνεται, είναι κλειστή η μισή πόλη και από λεωφόρου στρατού τώρα μου στέλνει ο φίλος μου που μένει ανατολικά. Κλειστή η δρόμη όλη εκεί, κλειστή και εδώ από το Βαρδάρι. Πρέπει να στρίψεις, δεν ξέρω να πας μέσω τρικάλων για να έρθεις εδώ. Παλικάρε, κοίταξε λίγο. Καθυστέρησε λίγο να βγει ο Γιώργος. Είχε μια κλήρωση, βγήκε 8 και 5, 8 και 7. Μέχρι να παίξω διαφημίσεις κανένα πεντάλεπτο, πήγε 8 και 12. Εμείς 8 και 12 και 13 μπήκαμε. Εντάξει. Να ξέρεις. Οπότε η εκπομπή αντί για 2 ώρες βγαίνει 1,5. Τι να κάνουμε, ρε Καρδάση. Εντάξει, κάποιες φορές γίνεται. Δεν νομίζω τακτικά. Σχώρεσέ μας. Δεν γίνεται. Και εμείς καμιά φορά όμως κλείνουμε 10 και 10. 10 και 7, 10 και 6. Σωστό, ναι. Έτσι. Το ακούω, ναι. Ωραία. Δηλαδή τώρα εντάξει, πάντως θα είναι πιο καλή εικόνα στο Παλατάκι να φαίνεται με κόσμο. Σίγουρα. Παρά να είναι. Σίγουρα. Αυτά που είδαμε τα προχθεσινά με ποια έπαιζε ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Με την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Φρίμπουργκ. Που είπε ο χθεσινός ακροατής που είπε περισσότερα αμάξια λέει από τους κόμπους. Ναι, ήταν πετυχημένο αυτό, ήταν ωραίο. Με τη Φρίμπουργκ την Ελβετική. Με τη Φρίμπουργκ την Ελβετική. Τα ίδια και ο Άρης με την Τίπρο τα ίδια πρέπει. Πιο λίγο σου είχε. Τους μισούς είχε στο παρέντεσμο. Ο Άρης παίζει στις αμέσως πιο κάτω και έχει αποκλειστεί κιόλας σε διάφορο μάτσα. Και πάλι και 200 άτομα που είχε στο παλέτες πόρ, πολύ. Δεν πήγαν. Ξέρω πόσο είχε πραγματικά. Τόσο είχε. Περισσότερο. Ναι. 500 είχε στο αυτό, άντε να έχει 300 στο παλέτες, 400 ξέρω. Τι να πάνε δύο άνθρωποι σε ένα διάφορο μάτσα, φίλε, Τετάρτη μέρα, Τετάρτη απόγευμα. Ούτε οι σύζυγοι των παιχτών δεν πήγανε. Κάτσα να κάνουν να πούμε φασολάδα και μια μπαλτή. Η ουσία είναι, εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μου, θα πείτε, ότι πρέπει τουλάχιστον ο μπασκετικός Άρης να έρθει κάποιος άνθρωπος να τον αναλάβει. Εγώ δεν θα πω Γιαννακόπουλος ή πώς λέει το άλλος Αγγελόπουλος, αλλά τουλάχιστον μία σκάλα, δύο σκάλες πίσω. Αλλιώς έχει κουράσει και ο μπασκετικός Άρης και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσει ο Τρέχης, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Ούτε καν μετριότητα. Δηλαδή ο Άρης δεν μπορεί να είναι εκεί πέρα στον μπάσκετ, να είναι μέτριος και προς τα κάτω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε. Ναι, ναι. Τώρα εσείς θα μιλήσετε για την ομάδα σας. Ναι, να πω. Εγώ τώρα αυτό με το Βέρμπλουμ που λένε offside, καταρχήν δεν έχουμε την ευθεία. Δεν μας το λέει μια κάμερα να δούμε. Είναι λίγο offside, εντάξει. Άμα έλγε ένα-ένα. Όχι, λίγο. Έχουμε την ώρα που φεύγει η μπάλα από το πόδι του Μπίσεσβρα που είναι ο άλλος. Ναι, δεν έχουμε σταματήσει. Είναι... Α, ευθεία δεν ξέρω αυτό να μπήκε. Έχει δίκιο. Ο Παύλος είναι. Παύλος, το όνομά σας. Όχι, Χρήστος. Χρήστος. Χρήστο, λοιπόν, ο Χρήστος έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν υπάρχει ευθεία. Γιατί δεν βάζουν την ευθεία? Δεν έχουν και τη γραμμή που ωραία. Κάνουνε. Φαίνεται να... Απλά εγώ να πω που είμαι ο κακός που δεν θέλω ο ΠΑΟΚ να, ας πούμε, να κερδίζει. Να πω την άποψή μου. Φαίνεται ότι είναι, όχι φαίνεται, είναι offside. Αλλά αν έλγε ένα-ένα... Αρχικά και εγώ το βλέπω έτσι. Ναι, αλλά... Είναι offside. Αν έλγε ένα-ένα μπορούσα να πω πράγματα. Και τον γκολ να μην μετρήσει με 1-1 θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει τους τελευταίους εκεί τους. Πώς λέτε, τη Σπάτα, πώς λέτε, Ριάννη. Ναι. Αίτητο Σπάτα. Με αυτούς. Το Αργανάκι προπονητή έχει. Τον διώξα. Ναι, ο Άρης θα περάσει από την Εργοτέλη. Αυτό είναι πολύ καλό.
Διότι ο Εργοτέλης, εγώ δεν είδα το μάτς, πιστεύω από αυτά που διάβασα και από που είπε ο Τάσος, και ότι ο Εργοτέλης είναι μια καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης, ναι, αν χάσει, λέμε. Ίσως να ήταν και κακός ο ΠΑΟΚ. Όπως και ο ΠΑΟΚ, το είπαμε χθες για πλάκα, αλλά ισχύει. Αν χάσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με 2-0, λέμε τώρα, αποκλείονται και οι δύο. Το ξέρετε αυτό, πιστεύω. Ναι, ναι. 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 Ναι, ο Άρης... τώρα λένε. Λένε ο Άρης μήπως είναι υποψιασμένος, αλλά θα είναι και υποψιασμένος και ο Εργοτέλης όμως. Εντάξει, εγώ λέω ότι ο Εργοτέλης... Μισό μηδέν. Εντάξει, πρέπει... Όχι, με μισό μηδέν δεν περνάει ο Εργοτέλης. Πρέπει να βγει ο ήλιος δύο γκολ θέλει από ο Εργοτέλης. Από τη Δύση πρέπει να βγει ο ήλιος για να δεν γίνει. Δεν ξέρω με νίκη 1-0 τι γίνεται. Δύο γκολ θέλει. Γιατί, είναι... γιατί δεν θα μετράει το μεταξύ τους που θα έχει κερδίσει τον Άρη. Καλά, σε ένα μάτς είναι. 4-4. Καλά, τι θα γίνει. Σε ένα μάτς θα μετράει το μεταξύ τους. Θα γινόταν δύο γύροι τότε. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Νομίζω ότι ισχύει η επίθεση. Άλλο λέω, εγώ άλλο λέω. Ναι. Παίρνει ο ΠΑΟΚ ισοπαλία στον Αίτη, το Σπάτο πάει στους 5. Και χάνει ο Άρης τον Εργοτέλη. Δεν περνάει ο Εργοτέλης. Ναι. Ένα λεπτό τι. Χάνει ο Άρης. Αυτή την όχι, ναι. Όχι. Γιατί. Μετράνε τα γκολ. Πρώτο που μετράνε τα γκολ. Άμα σου βάλει 2-0. Αν κάνει 2-0, περνάει. Τότε. Αυτό λέμε. Ο Εργοτέλης πώς έχει φάει ως τώρα. Τα ίδια αποτελέσματα έχουν φέρει. Με ποιον έπαιξε. 1-1 είχε φέρει με τα Σπάτα. Με τα Σπάτα. Και ο Άρης 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Άμα σε κερδίσει 2-0. 2-0 προκρίνει. Και εσένα σε κερδίσει 2-0. Και εμένα με κερδίσει 2-0 και φέρει ισχύ εσύ το αντίθετο που λέει ο Χρήστος, περνάει ο Άρης. Έτσι. Και αν χάσει, το είπαμε χθες για πλάκα, ισχύει. Αν χάσουν και οι δύο με δύο γκολ. Για να τελειώνουμε με μισό βαθμό, αν πάρουν και οι δύο, τελείωσε το ματς. Τελείωσε. Ναι. Αυτό. Αλλά ο Άρης, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει κακά τα ψέματα, πιο εύκολο έργο τώρα με τα Σπάτα. Ο Άρης πρέπει να προσέξει, γιατί από ό,τι λέτε εσείς, εγώ δεν είδα τον Εργοτέλη, πρόκειται για μια καλή ομάδα. Εγώ έχω στο μυαλό μου τον περσινό Εργοτέλη. Δεν ξέρω το φετινό. Καλή ομάδα, ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο δεν το κλείδωσε το μάτς και με 1-0 ελπίζει και η καφετέρια να σε παίξει, ελπίζει με ακριβώς, ακριβώς. Άρα ο Άρης πρέπει να προσέξει το μάτς και πιστεύω θα το έχει στο μυαλό του αυτό και ο καινούριος προπονητής. Είναι ένας θεσμός που ο Άρης επενδύει σε αυτόν τον θεσμό. Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Επενδύει, έχει βλέψεις. Λίγες, μικρές, πολλές, θα το δείξει πορεία. Έχει βλέπει, δεν μπορεί να αποκλειστεί τώρα, πρέπει να προσέχει σε αυτό το μάτς. Αυτά. Ναι, τώρα. Ναι, ναι. Πείτε, ο Ολυμπιακός τελικά δεν την πορήθηκε. Εδώ, τάσο. Όχι, φίλε. Όχι, με 60.000 ευρώ πρόστιμο. Για διακοπή αγώνα, με δακρυγόνα, για ξύλο που έπεσε στις κερκίδες και έξω από το γήπεδο με οπαδούς του Ολυμπιακού και αστυνομικές δυνάμεις. Έφαγε 60.000 ευρώ πρόστιμο χρηματικό. Ο ΠΑΟΚ έφαγε 73 για άναμα πρισών. Έφαγε. Θα τιμωρηθεί αγωνιστικά. Θα τιμωρηθεί αγωνιστικά. Θα άλλο κίνο, ρε Χρήστο. Ο Ολυμπιακός στον Ατρόμητο και γεια σας. Ρε Χρήστο, άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο. Η ΑΕΚ πριν από λίγες αγωνιστικές τιμωρήθηκε με μείον 3 για την ίδια κατηγορία. Ξέρω, βγήκαν και διαμαρτύρονται τώρα. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ασκήσει έφεση ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας κατά αυτής της αποφάσεως, ο κύριος Σιμιτζόγλου, για να επαναξετεστεί η απόφαση. Να εκδικαστεί ξανά εκ νέου η υπόθεση. Υπάρχει το, το δεδικασμένο, νομικά δεν ξέρω, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά νομικά στέκει ότι υπάρχει το δεδικασμένο της αποφάσεως. Ανάλογα τι γράψα, σου είπα. Ανάλογα τι η ίδια κατηγορία είναι, σου λέω. Είναι ναι, το και η ΑΕΚ θα θέλει τώρα και αυτή τις βαθμούς πίσω. Καλά, η ΑΕΚ έλεγε και για το ΚΑΣ. Αν είναι η ίδια, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Είναι ολόιδια, ολόιδια. Λογικά θα έχει δίκιο να φωνάζει η ΑΕΚ. Είναι ολόιδια. Γι' αυτό λέω εγώ διαφάνεια και να βλέπουμε τα πάντα. Τι έγραψε η αστυνομία, με ποιο άρθρο είναι ο ένας καταδικάζεται, με ποιο άρθρο ο άλλος καθώνεται. Διαφάνεια, δεν θέλουμε. Αυτοί λένε ότι γράφει η αστυνομία, ισχύει η έκθεση. Ωραία, ναι, εντάξει. Αλλά μα είναι για το. Ωραία, αυτό λέω. Να δούμε τι έγραψε η αστυνομία για την ΑΕΚ και τι έγραψε για τον Ολυμπιακό. Και αν δικάζονται με το ίδιο άρθρο, δεν μπορεί να βγαίνει διαφορετική ποινή. Αυτό λέει η λογική. Δεν το λέω εγώ. Η λογική το λέει. Είδομε. Στην Ελλάδα είμαστε, όλα είναι πιθανά. Την εθνική με τον Άγγελο πώς τη βλέπεις? Τη βλέπω, τι βλέπω, νίκη βλέπω. 2-10 το δίνεις στο. Αλλά με μπάρκα θα ξεκινήσει πάλι? Όχι, όχι. Βλαχοδήμο νομίζω. Με βλαχοδήμο θα ξεκινήσει, θα διαβάσω και την εντεκάδα, την έχω. Γιατί την έχεις? Την έχω, για να δούμε. Ούτε ξέρω λοιπόν, πλείς. Βλαχοδήμος, Τωροσίδης, Μανολάς Παπασταθόπουλος, Κούτρης, πολύ καλή τετράδα πίσω. Δηλαδή, ακραία από αριστερά ο Κούτρης, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Στόπερ Μανολάς Παπασταθόπουλος, δεξίς οπισθοφύλακας το Ροσίδης, στο κέντρο πιο μπροστά Ζέγκα Κουρμπέλης και Φορτούνης, Πέλκας, Μάνταλος και Μήτρογλου.
Μήτρογλου. Έλεγε τον Τίτλο. Κάτι έλεγε για τον Κουλούρη θα ξεκινούσε. Θα ξεκινούσε, αλλά τον έβαλε στο Σάμι. Θα δούμε. Θα δούμε. Τον έχει. Αύριο έχει 6 ώρα στην Τούπα. Τι έχει, K21 Ελλάδα-Αυστρία, κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Εγώ διαφωνώ στη συμμετοχή του Μάνταλου στην 11η. Δεν, δηλαδή ο Μάνταλος όχι μόνο του Μάνταλου, ο Σκύπ έπαιρνε όλη την ΑΕΚ στην 11η. Ανάλογα που τον έχει. Αν τον έχει στη γραμμή, δεν μπορεί ο Μάνταλος γραμμή με τίποτα. Να δούμε. Λίγο που μπορεί. Εγώ δεν, τέλος πάντων τώρα για το Μάνταλο, η άποψή μου είναι, είναι μια μετριότητα και μισή. Κανένα του Άρη δεν βλέπω. Δεν έχει ο Άρης, τι να κάνουμε. Ο Σιώπης νομίζω χωράει σε αυτή την εθνική, άνετα. Ή ο άλλος ο Ζανακάκης, ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί. Όχι, ο Ζανακάκης. Δεν κάνει, πηγή κινδύνων. Πηγή κινδύνου. Επειδή έκανε καλό σύνδεσμο. Δεν θα παίζουν όλοι οι παίκτες του Άρη στην Εθνική. Παίζουν άλλε θέσει. Στην Εθνική Αλβανία. Στην Εθνική Αλβανία συγκεκριμένα. Τον Μπάσα και τον Μαυράη. Συγγνώμη, και τον Μπέλκα. Συγγνώμη, ένα λεπτό για να το κάνω. Ο Πάοκ πώς είχε. Πασχαλάκι. Πρωτάθλητη. Πασχαλάκι και Μπέλκα. Πού είναι ο Πασχαλάκι, δεν βλέπω την δεκάδα. Πασχαλάκι δεν είναι δεκάδα. Α, για δεκάδα είπε. Για διάβαση είναι δεκάδα. Τον Μπέλκα έχει. Λοιπόν. Ο Αλκέτα θυμάμαι παλιά, όχι στην Αμερική, παλιά το 80 που πούμε στο Εθνό που πήγαμε, τα είχε μοιρασμένα ωραία. Δύο από εδώ, τρεις από εκεί, δύο από εδώ, η εντεκάδα έτσι ήταν. Στο 1-1, επειδή το θυμάμαι το ματ, στο 1-1 με την Ιταλία νομίζω ήταν, με την κεφαλιά που ισοφάρισε ο Κούις, αν θυμάμαι καλά, ήταν τα 7-10 ήταν Άρης Πάοκ. Αν το θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν Αλκέτα. Ούναρης Ιωσηφίδης παίζανε. Καλά, είχε και άλλες ομάδες βέβαια. Ο Κούις. Φυρός, Ζήνδρος. Έχουν παίξει όλοι αυτοί. Μαζί, ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, τα έχει πιο μοιρασμένα τα πράγματα στην 11η. Δεν είναι θέμα μοιρασμένο. Όποιος αξίζει, τι θα πει. Όποιος αξίζει, ο πιο φορμαρισμένος πρέπει να παίζει. Και εγώ τώρα πέραν της πλάκας που τον έκανα για το Κουλούρι, εφόσον είναι πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, παίζει, κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι, ας τον βάλει το παιδί να το δούμε. Και τους άλλους που βλέπουμε τόσα χρόνια, τι δηλαδή καταφέρουν, δεν κατάλαβα. Να παίζουν αυτοί που είναι πιο φορμαρισμένοι πάντα. Το τελευταίο μήνα από το μάτς που γίνεται. Αυτό λέει η λογική. Δηλαδή, Παπασταθόπουλος, Μανολάς, επειδή παίζουν έξω οι λεγιονάροι, θα παίζουν συνέχεια αυτοί. Αυτό συνήθως το κάνανε οι ξένοι. Δηλαδή, ο Σκύμπε τώρα έβλεπε ποιος παίζει έξω. Του άλλου τον Βλαχοδήμο θα πει δεν τον έπαιρνε. Ποιος παίζει έξω, άρα σημαίνει ότι είναι καλός. Επειδή παίζει έξω. Φοβερή λογική, τι να πω. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Φυσικά δεν είναι απόλυτο, αλλά εντάξει, έτσι λειτουργούσαν οι περισσότεροι ξένοι προπονητές έτσι. Να δούμε, να αλλάξει. Ας αλλάξει για να δούμε αποτελέσματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, στο διάλειμμα πάμε ή έχουμε, Γιάννη, διάλειμμα, έτσι. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38 και πάλι δικό σας. 69-45-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-526. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανοίγουμε και πάλι τις γραμμές. Το 23-10-287-38 είναι δικό σας, όπως και το 69-45-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, σχόλιο σας στο 54-526. Πάμε στο φίλο που περιμένει και αρκετά και όλα στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε, καλησπέρα. Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία. Γεια σου, ρε Γιώργο, ρε γίγαντα. Έχω γίνει μεγάλο φαν σας τελικά. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Εγώ χαίρομαι να σε ακούω γιατί... Αν νόμιζα ότι ήσουν του Τάσου ακροατής. Ότι έπαιρνε τον Τάσο. Όχι, και τον Τρούλιξ είπα. Εντάξει, και εσύ παίζεις πολύ μεγάλο ρόλο. Αν ήταν ο Τάσος μόνος του εκεί δεν θα είχε ενδιαφέρον. Η αλήθεια να λέγεται. Να σε καλά. Τι, θα λέγαμε τα δικά μας, θα τα εξαντλούσαμε, τι θα λέγαμε. Σωστά. Σωστά. Ένα δίκιο το έχει. Στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιώργο. Κόπηκες, έπεσε. Γεια σου ρε Γιώργο. Δεν είστε καλά ενημερωμένοι όσον αφορά για τον όμιλο. Λίγο να ξεκαθαρίσω η κατάσταση πως είναι. Για το κύπελλο. Θα σας πω, θα σας πω τρία παραδείγματα για να καταλάβετε τι γίνεται, έτσι. Υπάρχουν, είναι τρομερή η κατάσταση πως είναι ο όμιλος, γιατί είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Λοιπόν, εάν... Και αυτό θα ισχύει πάντα αντίστροφα, ό,τι λέω. Πάντα αντίστροφα. Πάμε. Εάν ο ΠΑΟΚ φέρει ισοπαλία ή κερδίσει, ο Άρης με οποιοδήποτε σκορ και αν χάσει αποκλείστηκε. Γιατί? Γιατί τα γκολ είναι 2-3, 2-3 για αυτούς που έχουν ένα βαθμό και 3-2, 3-2 για αυτούς που έχουν 4 βαθμούς. Έτσι είναι αυτό, αλήθεια. Οπότε και με ένα 0 και να κερδίσει ο Εργοτέλης πάει το σκορ 3-3 και για τον Άρη και για τον Εργοτέλη και μετράει μετά το αποτέλεσμα του μεταξύ τους παιχνιδιού. Mm-hmm. Το κατάλαβες? Μάλιστα. Δεν μετράει δηλαδή, αυτό που μας είπε. Είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Εάν ο Άρης ας πούμε
φέρει ισοπαλία ή κερδίσει και ο ΠΑΟΚ χάσει με οποιοδήποτε σχόρ με στον αίτητο στάδιο, ναι, τέλος πάντων, και ο ΠΑΟΚ αποκλείει. Άρα δεν ισχύει αυτό που μας είπε, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, που μας το είπε ο Στέλιος θες, ότι μετράνε πρώτα τα γκολ. Τα γκολ θα είναι ισοπαλία. Σωστά, θα είναι ισοπαλία, άρα μετράει μετά. Θα είναι τα ίδια. Μετρά, κατάλαβα, πάει, δεν γίνεται, άρα, είναι 3-3. Άρα μετά πάει, δηλαδή, μετά την, τα γκολ το μεταξύ τους μάτς. Άμα είναι έτσι όπως ο Λούς, δεν έχεις goal, δίκιο. Μετά τα γκολ πάει το μεταξύ τους μάτς, ναι. Μετά τα γκολ. Δηλαδή και με 2-1 να κερδίσει, ας πούμε, ο Εργοτέλης, πάει 4-4 και για άρα, τους δύο. Άρα τουλάχιστον... Με 3... ναι. Άρα μεγάλο λάθος, ναι, πιο πολύ του Άρη που είχε πιο βατό παιχνίδι. Ακριβώς. Που είχε πιο βατό στο Χαριλάο, ας πούμε, με τον Αΐτο Σπάτου. Ναι. Άρα μπορεί... Τώρα εντάξει, θα το πω, μην το πάρουμε και στο λαιμό μας το παλικάρι. Το λάθος, γιατί από λάθος μας βάλαν γκολ στο 93 που έφυγε η μπάλα μέσα, ναι, από τα χέρια του Αναγνωστόπουλου. Μπορεί να είναι και μοιραίο για τον Άρη. Ναι. Δεν λες τώρα που πήρε το χέρι στην Τούμπα και θυμήθηκε ο Θεός. Έπρεπε, ρε παιδί μου. Τριπλό έπρεπε να πάρει. Ναι. Όχι, άμα είναι έτσι, ισχύει αυτό που λες, είναι έτσι. Αν γίνει αυτό. Άρα ένας λόγος περισσότερο, ο Άρης αυτό το μάτσα. Δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο, ότι δεν είναι έτσι όπως το λες. Αν είναι πάντως έτσι όπως το λες. Ωραία, αν είναι έτσι όπως το λες, πρέπει να δώσει ο Άρης πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Εργοτέλης είναι και πρώτος, δυσκόλεψε και πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Αίτητο. Καλά, εντάξει. Το ίδιο ο Αίτητος, και ο Αίτητος β' εθνική είναι, θα μου πεις, αλλά η άλλη είναι πρώτη ομάδα. Πρώτη, προηγείται ο Εργοτέλης 3-3. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση και υπάρχει και ένα τρελό σενάριο. Αποκλειστούν και οι δύο. Εάν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κερδίσουμε με το ίδιο σκορ τους αντιπάλους, πάμε σε παράς. Μπάρας. Ναι, το είπαμε χθες αυτό. Το είπαμε χθες. Αυτό δεν μας άκουσε χθες, άρα. Τον πιάνουμε διάβαση. Άκουσε, το είπαμε χθες. Απλά το τονίζει και σήμερα, ναι, ο Γιώργης. Εντάξει, γιατί μιλάει για τον όμιλο. Δεν νομίζω να έρθει ίδιο αποτέλεσμα. Εμείς αυτό που είπαμε για τον όμιλο, γιατί εντάξει, μια σχετική ενημέρωση την έχουμε, δεν είμαστε και δημοσιογράφοι βέβαια. Είπαμε ότι, ναι, με μισό βαθμό, αν πάρει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι στην επόμενη φάση. Απλά πράγματα. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα. Αυτό, ναι, εντάξει, ισχύει. Πρόσεξε, από εκεί και πέρα είπαμε ότι υπάρχει και η περίπτωση να αποκλειστούν. Αν ένας από τους δύο χάσει, έτσι, είναι, ναι, πολύ πιθανό να μείνει εκτός κυπέλλου. Να σου πω και κάτι όμως που δεν είπες και εσύ, να σε χαρακτηρίσω και σε έναν ενημέρωτο, να πούμε. Γιατί δεν είπες, ναι, και εσύ ότι άμα χάσει με 2-0 ο ΠΑΟΚ και 2-0 ο Άρης, αποκλείονται και οι δύο. Άμα ένα λεπτό, για πες μας τώρα, άμα χάσουν και οι δύο με 1-0, τι γίνεται? Άμα χάσουν και οι δύο με 1-0, πάμε τέσσερις, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε δύο. Όλοι τα ίδια γκολ, ναι, και θα παίξουμε ξανά όλοι μαζί μεταξύ. Θα παίξουμε όλοι μαζί. Χάνουν και οι δύο 1-0. Ναι, όλοι μαζί ξανά μεταξύ. Θα ξαναγίνει πάλι όμιλος. Ωραία, ωραία πράγματα. Ναι, τώρα αυτό είναι. Τι να, ναι, πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για μένα αυτό με τους όμιλους. Αυτό με το σενάριο είναι απίθανο. Αυτό, τώρα, εντάξει, αυτό Γιώργο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Αυτό με τους ομίλους είναι χαζό για μένα. Κάνε ρε φίλε νοκάουτ μάτς. Ρε πάλι, συγγνώμη ρε Γιώργο, πάλι θα πω. Συγγνώμη, πάλι θα πω για Αγγλία ρε φίλε. Συγγνώμη, γιατί τι να κάνουμε ρε φίλε. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρωτάθλημα και από πλευράς αριθμών, δεν λέω ποιότητας, από πλευράς ανταγωνιστικού πρωταθλήματος, από πλευράς τηλεθέασης, από πλευράς πόσα πληρώνουν τηλεοράσεις για να το πάρουν, είναι αυτό. Δες και το κύπελο, πώς το έχουνε. Πώς το έχουνε το κύπελο. Μονό ματς, πάντα. Μόνο ένα ματς. Από τους 64, από τους 128, δεν ξέρω πόσο ξεκινάει. Ένα ματς. Και πάντα στην έδρα. Έχουν και άλλοι διοργανώσει. League Trophy, πώς το λένε αυτό. Και... Ότι εκείνο είναι το τέτοιο. Εκείνο το League Cup. Ας το League Cup. Ας το League Cup. Εγώ λέω για το κύπελο και λέω. Πρώτης εθνικής, δεύτερης. Όχι, και ρε, όποιος τύχει με όποιον τύχει. Μα μπορεί, ναι, να παίξει η Μάντσεστερ, πρόσεξε, η Μάντσεστερ στην έδρα της με τέταρτη εθνικής. Δεν θα πει η τέταρτη εθνική. Καλά ρε, θα παίζω στο Old Trafford, θα παίξουν έδρα μου. Όχι, πάνε και έρθουν εκεί μέσα. Και πολλές φορές κερδίζουν. Όποιος τύχει, πόπου τύχει, ναι. Έτσι. Αυτό είναι. Και αλλά υπάρχει και ακόμα ένα, το ενδεχόμενο είναι και ακόμα ένα, το τελευταίο, ναι, ότι αν κερδίσουμε και οι δύο και ο Άρης, ας πούμε, κερδίσει με 2-1 και εμείς με 1-0, περνάει πρώτος ο Άρης γιατί έχει βέλει περισσότερα γκολ. Περισσότερα γκολ. Δηλαδή, ναι, και το αντίθετο. Και ισχύει και το αντίθετο. Και το αντίθετο ισχύει, ναι, φυσικά. Λέμε τώρα. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και βάσει λογικής περισσότερα επικίνδυνα για τον Άρη. Βέβαια, αφού... Με την εικόνα που είδαμε. Περισσότερα επικίνδυνα γιατί ο Εργοτέλης. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Μα αυτό είπα, και αυτό ήθελα να σχολιάσω προηγουμένως. Αν είδα καλά την ημερομηνία για τα ματς, πρέπει να είναι, ναι, 5 Δεκεμβρίου, έτσι. 5 Δεκεμβρίου, ναι, 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 είναι, επειδή θυμάμαι,
5 Δεκεμβρίου, ο Άρης παίζει 2 Δεκέμβρη με τον Παναθηναϊκό. Και μετά το επόμενο match, δηλαδή άστομα σου κυπέλλου που είναι 5, πάει μέσα στον Ατρόμητο. Δηλαδή έχει δύο δύσκολα match και στη μέση είναι ο Εργοτέλης. Πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ αυτό το match. Ωραίες μέρες έρχονται. Πάρα πολύ αυτό το match πρέπει να το προσέξει, να το καθαρίσει και από νωρίς αν μπορεί. Έλα βρε φαβορίσει, μην φοβάσαι. Λοιπόν, να μην έχουμε καμιά αναγούλα. Φαβορίσει. Αν έχουμε καμιά αναγούλα στο κύπελλο από τώρα θα υπάρχει τρομερή απογοήτευση. Παντελίδη, δεν χάνεις τώρα. Ναι, καλά, δεν χάνω, αλλά ποδόσφαιρο. Όπως μου λες εσύ ότι πήρα το πρωτάθλημα, έτσι σε λέω κι εγώ. Καλά, εντάξει. Γιατί βλέπεις πως πήρα το πρωτάθλημα. Μείον τρεις για τον Ολυμπιακό που το θεωρήσαν και δεδομένο στο λιμάνι. Γιατί ζήτησαν η αφαίρεση να γίνει στο κύπελο. Βλέπεις ότι κάποιοι κύριοι που λέτε ότι η ΕΠΟ είναι ασπρόμαυρη κτλ. Δεν λέω, είπα ασπρόμαυρη και μαζί του είτε την ΕΠΟ λέω. Και με τον αυτόν, πώς το λένε, τον Φαταούλη. Ο Πάγκο του Ολυμπιακού και την ΕΠΟ. Έτσι, στις ψηφοφορίες έτσι δείχνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ άλλο λέω όμως. Λίγο σοβαροί να είμαστε. Ναι, εγώ λέω. Στις ψηφοφορίες μαζί είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ βλέπω τις αποφάσεις, όχι τις ψηφοφορίες. Αυτό δείχνουν οι αποφάσεις. Ότι, ότι έπρεπε να τιμωρηθεί και δεν τιμωρήθηκε. Εσύ το λες. Φυσικά άρα, δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Άρα δεν υπάρχει άσπρο μαύρη ΕΠΟ. Άρα κάποιο λόγο έχει και αυτό στην ΕΠΟ. Άρα δεν υπάρχει άσπρο μαύρη ΕΠΟ. Άρα λοιπόν. Άρα ζει και βασιλεύει αυτό το καρκίνωμα που έχει θρονιαστεί εκεί πέρα μέσα εδώ και 30 χρόνια. Με μεταφορική έννοια. Ωραία. Μην είσαι τόσο φοβητσιάς. Είμαι. Σε αυτά τα θέματα είμαι. Να πω κάτι τελευταίο για να κλείσω. Σήμερα, τέλος πάντων, αθωώθηκε ο Ολυμπιακός. Και είναι απίστευτο πάλι. Οι ρεπόρτερς της ΣΑΕ και οι εκδίδες πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται, ρε παιδιά. Έχουν πάθει ψύχωση με εμάς. Το επιχείρημά τους ποιο είναι. Είδατε. Ο ΠΑΟΚ δεν τιμωρήθηκε και δεν διαμαρτύρεται που δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Είδατε ο ΠΑΟΚ που δεν τιμωρήθηκε και δεν διαμαρτύρεται που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Που δεν τιμωρήθηκε. Δηλαδή απίστευτοι. Έχουν πάθει ψύχωση μαζί μας. Τάσο. Δεν πειράζει. Διάβασε το άρθρο του Μιαούλη στο Sport FM. θα πεις δεν γίνεται άλλο αυτό το δεν πράγμα. Δεν πειράζει. Σου είπα και χθες κάποτε όλοι είχαν ασχολία με τον Ολυμπιακό. Τι είπε, τι έκανε, τι δήλωσε, τι δεν έκανε. Τώρα όλοι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ εδώ και μια διετία. Τι να κάνουμε. Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πριν πάρουμε τον επόμενο φίλο, ακούστε παιδιά. Το εγκόμιο του Τάκη Τσουκαλά έπλεξε ο Κώστας Καραπαπάς με ανάρτησή του στο Instagram, τονίζοντας πως ο γνωστός ο οπαδός του Ολυμπιακού δεν είναι ρατσιστής, παρά το ότι η δημόσια χαρακτήρισε πίθηκο και καραγκιόζη το Γιάννη Αντετοκούμπο. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε μια φωτογραφία του με τον Τάκη Τσουκαλά σε ένα μπαρ και έγραψε: «Μακάρι να είχατε την ψυχή του Τάκη ξεφτυλισμένη. Ποιος είναι ρατσιστής, ρε βλάκες? Ρωτήστε πόσα παιδιά από την Αφρική έχει βοηθήσει και με πώς πίνει καφέ κάθε μέρα. Ξεφτύλες ψεύτες», λέει ο κύριος Καραπαπάς. Λοιπόν, αυτό που λέει το σχόλιο στο ΠΑΟΚ 24 θα σας το πω και είναι πάρα πολύ εύστοχο. Μία η μητέρα Τερέζα, μία η Αντζελίνα Τζολί και ένα ζωτάκι Τσουκαλάς, σύμφωνα με τον Κώστα Καραπαπά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ αστείο, με πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ, η ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Καραπαπάς, για τον οποίο περιμένουμε ακόμα την τιμωρία του Μυραλάς, που έδειξε τα γενετικά του όργανα επιδεικτικά σε παιδάκια 8χρονα, 10χρονα, 12χρονα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που δεν έγινε ποτέ, κύριε Καραπαπά. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο και Ζάχο, συγχαρητήρια. Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά φίλε. Ζάχο, συγχαρητήρια Ζάχο για τη σωτηρία σας. Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ. Για τη νίκη σωτηρίας. Και εσείς για το περσινό πρωτάθλημα φίλε, συγχαρητήρια για τον double. Ζάχο, γύρισαν από τα μπουζούκια από την Αθήνα για ακόμα το γλεντάκι. Για ποιο πράγμα? Λέω μήπως κάτσαν εκεί να το γλεντήσουν, να το κάψουν λίγο. Όχι ρε φίλε. Τέτοια μεγάλη νίκη να πούμε, τι λες τώρα? Έτσι λες, εγώ δεν είπα μεγάλη νίκη, μια νίκη κανονική ήταν, δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε μικρή. Η καρδούλα σας το ξέρει Ζάχο, η καρδούλα δηλαδή σας το ξέρει. Δηλαδή τι λες, ότι φοβόμαστε μην πέσουμε λες? Όχι. Άσε καλά ρε φίλε, αφού νοιάζεσαι εσύ για τον Άρη κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ. Αφού έφυγε ο Ερέρα ησυχάσατε, εντάξει είστε τώρα εξασφαλισμένοι. Να σε καλά. Τάσο συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, άντε. Ναι φίλε, ευχαριστώ, double ήταν, δεν ήταν πρωτάθλημα. Την καθαρίσατε την αϊκούλα, σαν το αυγό με το φιλαράκι σας το Φαταούλα. Double ήταν βρε, το περσινό double ήταν. Τάσο, με το Φαταούλα.
την καθαρίσατε την ΑΕΚ. Τι κοροϊδά, κοροϊδά είμαστε. Κοροϊδά είμαστε, ξέρουμε τι κάνουμε. Α, μπράβο, να τα λες αυτά. Όλα τα λέμε, φιλαράκι. Να ρίχνεις τάχτη στα μάτια. Όλα τα λέμε, καλέ άνθρωπε. Όλα τα λέμε. Τι ομάδα είσαι, φίλε, αν επιτρέπεται, αν επιτρέπεται, αν θες το λες. Εγώ είμαι αυτή που σούφαγε το πρωτάθλημα, η χάρτινη. Αχα. Ο Ζάχος μίλησε. Ο Ζάχος μίλησε. Εγώ μίλησα. Πέρσι ο Ζάχος ήταν σε άλλη, πέρσι ο Ζάχος ήταν σε άλλη κατηγορία. Όχι, εγώ ήμουν πέρσι σε άλλη κατηγορία και φυσικά εφόσον διεκδικούσε το πρωτάθλημα με τον Πάκο. Εκτός αν είσαι, όφη. Τάσο, εμείς ήμασταν τρένο. Άστο, μην το συζητάμε. Αυτά τα Ιαπωνέζικα 500 χιλιόμετρα που τρέχουν και τα σαρώνουν όλα. Ποιοι εσείς? Η ΑΕΚ, έξω λέει. Α, ναι. Τρένο ήσασταν, φίλε, ναι, βέβαια. Με, και είχατε για μηχανοδηγό τον Κομίνη. Πάντως, φίλε, σου δίνω συγχαρητήρια. Εμείς, εντάξει, μπορεί να είμαστε ακόμη στα μπουζούκια για τη Σερτουλία, όπως σωστά είπες, κατά την άποψή σου. Σου δίνω συγχαρητήρια γιατί μας κάνεις υπερήφανους κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Champions League και τους βαθμούς που έχεις φέρει. Σας γουστάρω, ρε, σας γουστάρω, ιστορία είναι αυτό. Και εμείς σε γουστάρουμε, αλλά να ξέρεις για την ΑΕΚ, νο Κομίνης, νο πάρτι, φίλε. Απλά σήμερα ήθελα. Όλο πήρε θα τον Τάσο, σήμερα ήθελα να γουλανδρίσω λίγο και καλά, τον Τάσο. Καλά εξηγέσαι, πώς είναι το όνομά του, το ξέχασα. Το όνομά σου? Νικόλας. Μπράβο, ρε, Όπου Νικόλας και Μαλαματίνα. Και Μαλαματίνα, ναι. Νικόλας ο άσημος. Ο Μαλαματίνα, μα πίνεις ωραίος. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ξέρεις, Νικόλα, ένα στατιστικό για να πάμε στο διάλειμμα. Καλά, κλείσε το πρώτο στατιστικό. Νικολάκη, η ομάδα σου φέτος σε όλα τα ντέρμπι με ξένο διαιτητή δεν έχει νίκη. Έχει ισοπαλία με την Παναθηναϊκό. Έχει νίκη, δεν έχει. Εγώ λέω δεν έχει νίκη. Δεν έχει. No Comines, no party. Σου λέει και δεύτερο γύρο θα σου πει. Εντάξει, α, το δεύτερο γύρο θα μιλήσουμε για το δεύτερο γύρο. Να ξαναβγεί, όπως θέλει. Αλλά για τον πρώτο γύρο, no Comines, no party. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Κάτι τελευταίο και λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, ο οποίος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Τάσο και Ζάχο. Καλησπέρα. Να ξέρετε το παιχνίδι Αγγλία-Αμερική, αυτό που λέγαμε. Γίνεται προς τιμήν του Ρουνί, ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα της Αμερικής και θα παίξει με την Εθνική Αγγλία σήμερα. Ένα οβολό αξίζει να το ποντάρει στο να σκοράρει. Καλή συνέχεια. Σε ποιο στην Αγγλία, ρε φίλε, αφού Αγγλία λέει. Τη χαρτογράφη ή όχι, κάνει λάθος, όχι. Αγγλία, Αμερική. Στην Αγγλία. Ναι, στο Etihad της Manchester City, γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, άντε. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Το 2310-287 και 38 δικό σας, 6945-287 και 38. Γιάννη, επί το έργο. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Το 2310-287 και 38 δικό σας, 6945-287 και 38. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Γιάννη, έχουμε φίλους. Αν έχουμε φίλο στην αναμονή, πάντα προηγούνται οι φίλοι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου θες. Ναι. Έλα, Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Έλα. Λοιπόν, να πούμε και πέντε πραγματάκια για τον Άρη. Α, okay. Έχουμε την πρόσληψη Παντελίδη. Ναι. Κοίταξε, βασικά θα το πάρουμε λίγο ανάποδα, μετά να πούμε δύο πράγματα. Θέλω πριν μου πεις, γιατί είπες για Παντελίδη, θέλω να μου πεις αν είσαι σύμφωνος με την... γιατί εγώ τουλάχιστον αυτό είδα στο διαδίκτυο, τουλάχιστον και με τους φίλους που μιλάω, ότι ήταν κάπως μοιρασμένη η άποψη για Ερέρα για να φύγει ή να μείνει. Δεν θέλω και την άποψή σου. Πρώτα σε αυτό και μετά μου λες. Κοίτα, ξεκινάμε ότι έπρεπε να φύγει, δεν το συζητάμε αυτό, από το μάτς με τα Γιάννενα, ο Ερέρα έπρεπε να αποτελέσει παρελθόν. Τόσο ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία στο ημίχρονο δεν είχε κάνει τίποτα, τρώει ένα γκολ στο 50 και ο άνθρωπος κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου και ξύπνησε κάπου στο 80, δεν ξέρω λίγο από το κρύο. Μήπως φώναξε κάτι και λίγο παραπάνω για να κάνει τρεις αλλαγές. Λες για τις τρεις αλλαγές στο 81. Τελείωσε. Ναι. Εκείνη την ώρα, αγόρι μου, δεν κάνεις τέτοιο. Δεν πας να προποντήσεις το Άρη συνέδριος τύπου. Τελειώσαμε. Βέβαια είναι σε ένα καλό δρόμο ο Καρυπίδης, διότι αυτό που έκανε με τον Αναστόπουλο που τον είχε κρατήσει πόσο καιρό, νομίζω πλέον ότι δεν το ξανακάνει. Απλά δεν μπορούσε να το κάνει τόσο πρόημα που το έκανε. Ναι, σου λέω εγώ ότι έπρεπε να φύγει, ρε παιδί μου, τα Γιάννενα. Λες για τον Αναστόπουλο που, ας πούμε, και ο κόσμος ζητούσε την αποπομπή του και δεν τον έδιωχνε. Την αποπομπή του. Που να σου πω και στο φινάλε, ένα πέναντι που έχασε ο Καπνίδη στη Λαμία και ένα τέτοιο η κόκκινη του Ντούνι στη Ριζούπολη θα ήταν αλλιώς το έργο. Ένα από τα δύο να γινόταν διαφορετικά, θα ήταν διαφορετικό το έργο. Ναι, αλλά όπως λέμε, κρίνονται όλοι του αποτελέσματος. Λοιπόν, ο Ρέρα έκανε αυτό το πράγμα, έκανε μαγείες στη Νέα Σμύρνη, έκανε μαγείες με την ΑΕΚ. Το χειρότερο Ολυμπιακό των τελευταίων ετών δεν μπόρεσε να το κάνει μισή φάση. Νομίζω ότι έπρεπε λοιπόν να γίνει η αποπομπή του.
Ναι. Από εκεί πέρα πάμε και στο δεύτερο σκέλος, τον Παντελίδη. Ναι. Από τη στιγμή που γίνεται κάτι τέτοιο εν μέσω ενός πρωταθλήματος της Ελλάδος, πας σε δύο πράγματα. Είσαι ελίση προπονητή Έλληνα, ο οποίος φυσικά ξέρει την κατηγορία, ναι, ναι. Ή πας σε ξένο, ο οποίος γνωρίζει το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό ήταν και δική μου άποψη. Δεν ξέρω αν άκουγες, αυτή ήταν και δική μου άποψη. Ναι, ναι, κοίταξε. Κάποιος να ξέρει δηλαδή, το πρωτάθλημα. Πέρυσι, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός διώχνει τον Λεμονή και πάει φέρνει, ας πούμε, τον Γκαρθία. Ναι. Λοιπόν, λάθος. Δεν ξέρω τι και πώς. Μα φυσικά είναι λάθος. Το έκανε και ο Άρης αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν είχε φύγει, ξέρω εγώ, ποιος να σου πω, ο Κίκ Ερνάντες είχε φέρει το Μαζίνιο από το πουθενά. Ας πούμε, βέβαια έκανε τέσσερις αγωνιστικές, τέσσερις νίκες, θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Το έκανε και πότε το έκανε να δεις. Και με τον Κούπερ, παρότι ήταν μεγάλο όνομα, δεν είχε καμία γνώση του πρωταθλήματος. Ναι, ήτανε... Έχει κάνει πάλι... Ναι, και με τον ναι αλλά ο Κούπερ μπορείς να πεις ότι είναι εγνωσμένης αξίας ναι. Προπονητής, οπότε εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι εγνωσμένης αξίας, απλά όμως πάμε στη μη γνώση του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, χρειαζόταν κάποιος ο οποίος να γνωρίζει. Σωστό. Τώρα, αν κάποιος μου πει ότι κάποιον αγνώστη της Ελλάδος το προτιμώ τον Παντελίδη, εντάξει, σεβαστή η άποψή του. Νομίζω πάντως ότι είναι μια καλή λύση, αλλά και αυτή. Θα κρυθεί βάσει των αποτελεσμάτων. Καλός ή κακός ο άλλος τώρα δεν υπάρχει χρόνος για να πούμε πώς θα δουλέψει, τι θα κάνει, αν θα αναδείξει ποδοσφαιριστές και τέτοια. Ή φέρνεις αποτελέσματα ή φεύγεις. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ και δεν νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαστε εκεί ούτε μάναζερ ούτε ξέρουμε ποιοι άλλοι ήταν ελεύθεροι στην αγορά. Και εμένα δεν μου έρχεται κάποιος. Ο Μανώλος Χιμένεθ να πούμε θα ήταν ελύσει. Στη Λασπάλμα είναι ο Χιμένεθ. Ναι, είναι λέει πλέον διανύει τις τελευταίες του μέρες. Ναι, δεν ξέρω. Η Λασπάλμα δεν είδα και στο πρωτάθλημα που ναι, πάει στη πάει, μέση. Δεν πάει, δεν καλά. Πάει καλά. Δεν πάει καλά. Το θέμα όμως είναι ότι είχε φύγει από την ΑΕΚ λόγω οικογενειακού προβλήματος. Δεν είχε φύγει ναι. Επειδή δεν τον ήθελε καλά, η ΑΕΚ. Καλά, αυτό ήταν. Αυτό ήταν η επίσημη δικαιολογία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ισχύει. Πιστεύουμε. Εντάξει, αυτά τώρα λίγο. Αυτά ισχύει, τα ακούω λίγο. Ένα λεπτό. Αυτά τα ακούω λίγο βερεσέ. Γιατί αν είναι αυτό έτσι όπως τα λέει. Γιατί ήρθε τότε στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο ήρθε. Ήταν, ρε παιδί μου, όταν ήρθε δεν υφίστατο το πρόβλημα αυτό. Εντάξει, δεν είμαι κατηγορηματικός. Νομίζω πως ήταν κάτι θέμα υγείας της μητέρας τέλος πάντων. Πάσο τότε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ένα τέτοιο στυλ προπονητή, οκ, okay, φυσικά θα ήθελα κι εγώ ένα τέτοιο επίπεδο προπονητή, που να ξέρει και την Ελλάδα. Αλλά από τους διαθέσιμους τώρα στην Ελλάδα, γιατί να μην δώσουμε ας πούμε την ευκαιρία στον Παντελή, λέω εγώ. Ναι, δεν που υπάρχουν. Σίγουρα δεν έκανε γκέλ στον κόσμο, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο και άλλοι βέβαια στο παρελθόν, νομίζω και σε άλλες ομάδες, όχι μόνο στον Άρη, δεν κάναν γκέλ. Σαν όνομα και ο Λουτσέσκου νομίζω δεν έκανε όταν πρώτο ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αν πρώτες αγωνιστικές με κάτι χύσει Απόλλωνες ή κάτι λοιπά. Ναι, δεν νομίζω. Αλλά όπως βλέπεις, όλοι κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και τη συμπάθεια με τη δουλειά τους και με τα αποτελέσματα βασικά. Με τα αποτελέσματα. Με τα αποτελέσματα. Που σου πάει και σου κάνει ένα διπλό στην Κρήτη. Και αύριο μεθαύριο κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Κάνει κανένα 2-3 νίκες σερή. Θα πίνουν νερό στο όνομά του. Αν τα χάσει όλα, θα φύγει και θα πάμε σε τρίτο προπονητή. Ο Απόλλωνας λέει για αλλάξει τέταρτο. Έτσι είναι όπως θα λες. Δεν ξέρω αν άκουσες και προηγουμένως για να κλείσουμε και με αυτό να μην σε. Που είπα προηγουμένως με ένα φίλο του ΠΑΟΚ που ήταν ο Γιώργος από την Ολλανδία. Που μας είπε για τα μάσου κυπέλου. Ναι. Ότι αν ο Άρης χάσει 1-0, χτύπα ξύλο. Ξέρεις ότι αποκλεί. Ναι, ρε παιδί μου, τι θα πει δεν υπάρχει. Ποδόσφαιρο, τι θα πει. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι, ότι πρέπει. Ότι, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι ότι ο Άρης πρέπει να επενδύσει στο κύπελο. Δεν είναι ένα θεσμό. Ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει να δοθεί και εκεί. Γιατί είναι και ενδιάμεσα από δύο παιχνίδια που είναι σημαντικά ναι, και στο πρωτάθλημα. Όπως το είπατε. Λοιπόν, θα κάνεις rotation στα δύο μάτς πρωταθλήματος. Τόσο απλά. Έτσι πως είναι τα πράγματα, θα πας να βάλεις την κανονική την 11 στο κύπελο και βάλει και τέσσερις αλλαγές με τον Ατρόμητο. Και στο πρωτάθλημα όμως υπάρχει στόχος όμως. Αυτό θα ήταν σωστό. Ο στόχος. Κοίταξε. Δεν μπορείς να μείνει. Δεν παίρνει θέση στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν 99,9% η έκτη θέση. Ναι, έτσι είναι. Πώς θα λες. Γιατί και η έκτη θέση είναι σίγουρη. Για να χαθεί από τον Άρη πρέπει να προσπαθήσει ο Άρης για να μην βγει έκτος. Ναι, πρέπει θεωρώ. Να, να πάρει κάποιους βαθμούς όμως γιατί, ναι, είναι δηλαδή. Η Ξάνθη είναι που έχει 18, είναι 3 βαθμούς βέβαια. Η Ξάνθη δεν έχει παίξει τα παιχνίδια τώρα, θα παίξει τα 3. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτό. Σοβαροί να είμαστε. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν αλλά... υπάρχει. Ωραία. Για να μην βγει ο Άρης έκτος πρέπει να πίνουν ένα μπουκάλι ουίσκι κάτω παίξει του Άρη πριν από τα μάτια. Για να μην βγει έκτος.
Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Το μάτς πρέπει να κάνει πρώτα απ' όλα έχει βάθος ρόστερ. Άρα λοιπόν, μπορεί να βάλει 4-5 αναπληρωματικούς με τον Παναθηναϊκό και άλλους δύο με τον Ατρόμητο και θα βάλει στην καλύτερη δυνατή δεκάδα με τον Εργοτέλη και τελειώνεις και νωρίς. Θα μπεις μέσα να τους τελειώνεις. Ποιος Εργοτέλης, το σοβαρή να είμαστε. Ναι, εντάξει, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πρέπει το μάτς με τον Εργοτέλη να δοθεί έτσι λίγο περισσότερο. Πρέπει να δοθεί βάρος. Γιατί έχουμε το παρελθόν, μία στα τρίκαλα με τον Κούπερ. Σωστό αυτό που λες. Πήγε και χάσαμε χωρίς λόγο και το χειρότερο όλων. Με τα rotation του Όγιος με την Νίκη Βόλου, που εκείνη τη σεζόν πήγαινε κουφέτο για κύπελο. Σωστό. Και πήγε του πήρε η Λάρισα. Σωστό αυτό που λες. Ειδικά η χρονιά με τη Λάρισα, σωστά μιλάς. Ήταν εγκληματική χρονιά που είχαμε και καλή ομάδα τότε. Όντως. Βέβαια, είμαστε στο παλέ με την Καγκύρη, θυμάμαι κιόλας Ευρωλίγκα, και ακούμε το τι γίνεται στην Νίκη Βόλου και ζαλιστήκαμε. Ναι, γιατί να μην το ξεχνάμε και αυτό, καλά τα λέμε έτσι και για τους συμπολίτες, αλλά είμαστε μια ομάδα που έχει να γευτεί και 48 χρόνια τίτλο, έτσι. Δεν θα πρέπει. Πάμε το μαχαίρι στα δόντια σε όλα τα μάτια και έτσι. Ακόμα περισσότερο και στα νοκάουτ μετά. Έτσι, έτσι. Τελείωσε. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ κιόλας και να σε ακούμε έτσι και πιο. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμή. Ξεκίνησε το παιχνίδι, βλέπω εδώ πέρα, Ελλάδα-Φιλανδία. Στο πρώτο λεπτό βρισκόμαστε 0-0. Δεν βλέπω πολύ κόσμο και λογικό είναι να μην έχει κόσμο. Ψιλοαδιάφορο είναι το μάτς. Βλέπω και κάτι ψυχάλες, τις βλέπω. Λοιπόν, έχουμε ακόμη 10 λεπτάκια. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-287 και 38 69-45 287 και 38. Πάμε εδώ στο All About Aris. Στη συνέντευξη είναι σημαντική που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Ισπανίας ο Ματέο Γκαρσία, αναφερόμενος στη μέχρι τώρα παρουσία του στον Άρη. Θα πάω πρώτα στο ρεζουμέ και μετά θα διαβάσουμε όλα τα άλλα. Στον παίχτη έγινε και ερώτηση αναφορικά με την παρουσία παράθυρου στο συμβόλαιό του, γιατί το είδα και προηγουμένως κάπου αλλού ότι είπε ο Γκαρσία ότι φεύγω τον Δεκέμβριο, φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και λέει εδώ πέρα, είμαστε επαναλαμβάνω στο Λαμπατάρης, στον παίχτη μεταξύ άλλων έγινε και ερώτηση αναφορικά με την παρουσία παράθυρου στο συμβόλαιό του για επιστροφή στην Ισπανία το Γενάρη, λέγοντας χαρακτηριστικά, είπε ο Γκαρσία, νομίζω ότι υπάρχει. Από την ΠΑΕ Άρης πάντως διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο όρος, και επειδή το θυμάμαι πολύ καλά το καλοκαίρι, γιατί ήταν μια περίπτωση η οποία έτσι είχε ψιλοταλαιπωρήσει, ας το πούμε, τον Άρη είχε τραβήξει, αυτή του Ματέο Γκαρσία, έρχεται δεν έρχεται, έρχεται, τώρα υπογράφει, τώρα δεν κάνει, ότι είχε υπογράψει για ένα χρόνο. Ένα χρόνο δανεικός από τη Λας Πάλμας. Μιλάμε για ένα παίκτη που έχει δώσει ήδη στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος στα διαπιστευτήριά του. Σίγουρα το καλοκαίρι θα γίνει ανάρπαστος τουλάχιστον από τις ομάδες που έχουν και οικονομική ισχύ, αυτό είναι δεδομένο. Αν μπορέσει ο Άρης να τον κρατήσει, πάντως θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, και σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει ρόλο και η θέληση του παίκτη. Παίζει ρόλο όταν ειδικά έχει συμβόλαιο σε μια ομάδα, δεν μπορεί η άλλη ομάδα να τον δώσει όπου θέλει. Παίζει ρόλο και η θέληση του παίκτη. Σίγουρα θα έχει, είναι νεαρός και σίγουρα θα έχει μεγαλύτερες βλέψεις ο Ματέο Γκαρσία. Είδομεν μέχρι τώρα πάντως έχει δείξει ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Και τι είπε, να διαβάσουμε έτσι μερικά ακόμη, για την παρουσία του στον Άρη. Είμαι ευχαριστημένος στην Ελλάδα και νιώθω καλά. Έχουμε αρχίσει πολύ αρχίσαμε πολύ καλά τη σεζόν, τόσο ομαδικά όσο και ατομικά. Με έχουν βοηθήσει τα γκολ. Ευελπιστώ να συνεχίσω στο ίδιο μήκος σχήματος. Και καλύτερα, γιατί στο ίδιο μήκος σχήματος. Για τη λύση συνεργασίας με τον Ερέρα, ο Ματέο Γκαρσία είπε: δυστυχώς μας είπε πριν κάτι μέρες ότι θα φύγει και θα ήταν το καλύτερο για αυτόν, αλλά είναι κρίμα. Το λίγο χρόνο που ήμασταν μαζί μας έδειξε πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν το απέδειξαν τα πρόσφατα αποτελέσματα. Και είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα τα αποτελέσματα δικαιώνουν ή όχι έναν προπονητή. Για τις ήττες απέναντι σε ΠΑΟ, ΚΑΕ και Ολυμπιακό, είπε, απέναντι στους τρεις μεγάλους ποδοσφαίρου δεν είχαμε την τύχη για να μπορέσουμε να πάρουμε βαθμούς. Μετά από αυτές τις ήττες αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η συνεργασία του προπονητή με τον Άρη. Πλέον με τον νέο προπονητή θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά και να βελτιωθούμε σαν ομάδα, γιατί ακόμη έχουμε πάρα πολλά να αποδείξουμε. Η άποψή του για το ελληνικό ποδόσφαιρο: πολύ ανταγωνιστικό. Τι, ανταγωνιστικό το ελληνικό ποδόσφαιρο? Καλά, εντάξει, δεν θες να προσβάλλεις προφανώς. Πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, παρότι στην Ισπανία δεν είναι διαδεδομένο και δεν συζητείται. Γι' αυτό έλειπε να συζητούν οι Ισπανοί για το ελληνικό πρωτάθλημα, Άρη Γκαρσία. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, που έχουν προβάδισμα για τον τίτλο φέτος. Αλλά πέραν από αυτό, τα μάτς είναι απρόβλεπτα.
για το μέλλον του και τον παραλυσμό με τον Σέρχιο Αραούχο που έπαιξε πέρσι στην ΑΕΚ. Ο Σέρχιο ήταν πέρσι στην Ελλάδα και τα πήγε πολύ καλά. Μιλάω μαζί του και όταν ήρθα στην Ελλάδα μου εξήγησε κάποια πράγματα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα το βιώνω. Ατομικά θέλω να πάρω χρόνο συμμετοχής, να έχω ρυθμό, να αποκτήσω εμπειρία και έπειτα θα σκεφτώ τι θα συμβεί στο μέλλον. Α, αυτό είναι σημαντικό για τη Λας Πάλμας. Βλέπω τη Λας Πάλμας, είπε ο Ματέο Γκαρσία. Πού τη βλέπει, εσύ? Α, προφανώς έχει συνδρομητική τηλεόραση και βλέπει. Αλλά η Λας Πάλμας β' εθνική είναι λίγο δύσκολα. Όλοι ξέρουμε ότι η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ελπίζω να αρχίσουν να έρχονται τα καλά αποτελέσματα και πραγματικά έχει καλή ομάδα. Άρα δεν υπάρχουν. Για τον Μανώλο Χιμένεθ, δεν γνωρίζω πώς δουλεύει ο Χιμένεθ, μιας και δεν έχουμε συνεπάξει ακόμα σε ομάδα. Αλλά σίγουρα ξέρει από ποδόσφαιρο να δείχνει πρωταθλητής με την ΑΕΚ και αυτό είναι ένα κατόρθωμα που δεν το πετυχαίνει οπωσδήποτε. Και κλείνει η συνέντευξή του για το δανεισμό του στον Άρη και αν υπάρχει παράθυρο στο συμβόλαιο για την επιστροφή στο Λας Πάλμας. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο όρο στο συμβόλαιο, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Τώρα σου λέω ότι δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Σκέφτομαι τον Άρη προς το παρόν και πώς θα βελτιώνομαι να πετυχαίνω γκολ και να πηγαίνει καλά η ομάδα μου. Η πιθανότητα να γυρίσω πάντα με ενθουσιάζει γιατί είναι μια ομάδα που θαυμάζω. Έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Μιγκέλ Άγκεθ Ραμίρες, προφανώς είναι ο προπονητής της Λας Πάλμας. Όχι, ο πρόεδρος προφανώς και σίγουρα αγωνιστικά φαίνεται ότι έχω αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Μίλησε με τον πρόεδρο και το έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Προφανώς, όταν μιλούσε το καλοκαίρι με τον πρόεδρο για να σε αφήσουν να έρθει στην Ελλάδα, δεν είχαν και τόσο καλή άποψη για σένα, Ματέο. Τώρα, φυσικά, τα κατορθώματά σου στην Ελλάδα, αν τους αλλάξουν γνώμη, θα είναι προς κακό δικό μας. Λοιπόν, 0-0 η Εθνική στο 7ο λεπτό. 5 λεπτάκια έχουμε ακόμη το 23-12-87 και 3-8. Έχουμε φίλο στην αναμονή. 0-0 το αποτέλεσμα. Να τον ακούσουμε τον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο δίδυμο. Το δίδυμο αυτή τη στιγμή είναι μόνο. Έφυγε ο Τάσος. Μόνος. Έφυγε και μια υποχρέωση. Καλησπέρα στον αδερφό τότε. Να σε καλά, ρε Νικόλα. Τι γίνεται? Τι έγινε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Για πες. Κολάρα έβαλε ο άλλος χθες, προχθές. Το δεύτερο γκολ του Άρη λες, έτσι. Τι κολάρα ήταν αυτή. Ναι, εντάξει, συνδυασμός πιστεύω και το τακουνάκι ήταν φοβερό. Πω για σεμινάριο, ρε. Όντως, όντως. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Μιλάμε. Δηλαδή, ίσως είναι και το καλύτερο. Ίσως να βγει το γκολ της χρονιάς, ρε φίλε. Ναι, σας και σαν συνδυασμός είναι ωραίος και η έμπνευσή του. Πρόσεξε το ροντίκι. Είναι πολύ δυνατό, φίλε. Δηλαδή, έβγαλε ψυχή και την ώρα το. Θα την έσπανε την μπάλα, θα την έσπανε. Δηλαδή, την πάρε με τόσο δύναμη. Δηλαδή, πώς δεν έσυσε τα. Γι' αυτό λέμε. Καμιά φορά λέμε για τον προπονητή και λέμε εσύ, και εγώ το έχω πει, δεν ξέρω αν μπορεί να γινόμαστε και άδικοι. Ας πούμε, δεν το βλέπει ότι δεν παίζει καλά και δεν το βγάζει. Ότι κινείς όλο το παιχνίδι αυτό, νομίζω δεν είναι από τις καλές βραδιές του, έτσι δεν είναι, εκτός αν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Και όμως κάνει μία ενέργεια που είναι το μισό γκολ και παραπάνω πιστεύω ότι την κινεί. Δηλαδή είχε. Και τον έδωσε και ωραία στο αριστερό του Μπρούνο Γκάμα. Ήταν εύκολη δουλειά του Μπρούνο Γκάμα από εκεί. Αλλά. Δηλαδή αν τον είχε βγάλει δεν θα έμπαινε αυτό το γκολ. Έβγαλε τα λεφτά όλα ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Έβγαλε τα λεφτά όλα. Ναι. Ήτανε δηλαδή, πάρε βάλε. Πάρε βάλε. Το 1-1 εκεί φαινόταν αμάν. Δηλαδή λέω πω όχι ρε. Ευτυχώς. Κοίταξε, άλλα χρόνια αυτό θα γινόταν χι. Ναι, καλά. Κοίτα και με βάση τις ευκαιρίες για χι πήγαινε το μάτς. Μην τρελαθούμε. Εφόσον δεν το καθαρίσαμε το μάτς στην αρχή μέχρι το 30-35, φυσικά για χι πήγαινε. Μπορεί και να είχαμε και λίγο τύχη εκεί. Βέβαια, πώς δεν είχαμε. Λέω, άντε λίγο να μας χαμογελάσει. Φτάνει, ρε, βαρέθηκα να. Ε, καλά, βέβαια. Όλοι οι άλλοι έχουν τύχη και εγώ δεν έχω να. Βέβαια, σε λάθος μας χαμογελάσει η τύχη. Προτιμούσα σε κάποιο άλλο μας να μας χαμογελάσει. Κάποια στιγμή ρε φίλε. Εντάξει. Άμα γινόταν καμιά στραβή προχθές, άσε. Τώρα θα ήμασταν αλλού. Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό που λες. Σωστό. Πρέπει η ομάδα να αρχίσει να παίρνει νίκες. Πρέπει να έρθουν και οι νίκες. Αν γινόταν καμιά στραβή, τι θα γινόταν τώρα και δύο εβδομάδες που έχει διακοπεί. Εδώ ψιλογίνεται τώρα. Δεν σκέψω τι θα γινόταν αν δεν κερδίζαμε. Έχει λογική. Εντάξει. Καλά. Φίλε, ναι, αλλά άκουσε με. Υπάρχει λογική στη μύρλα που βγάζει ο Αριανός περισσότερο από τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Διότι προηγουμένως το είπα, ψεύω να συμφωνείς, υπάρχει 48 χρόνια τιτλίαση. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει. Δηλαδή αν υπήρχε ένα. Κοίταξε, ο τίτλος Ζάχμου δεν παίρνεται έτσι. Δεν είναι όχι. Δεν λέω για φέτος, Νίκο, δεν λέω για φέτος. Γενικά. Λέω τέσσερις τελικούς, αν είχε πάρθει ένας. Στάσαμε στην πηγή, ναι. Στάσαμε στην πηγή, αλλά το χάσαμε γιατί δεν το φερθήκαμε σωστά. Και αυτό σωστό που λες.
Κάποιες φορές χρειαζόταν διαφορετική αντιμετώπιση. Κάποιες φορές χρειαζόταν διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό είναι γεγονός. Τι να κάνουμε. Κατά ψέματα. Κάναμε τραγικά λάθη. Εύχομαι όταν θα ξαναφτάσουμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Σοβαρά σου μιλάω. Σκοπός είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Τα ίδια λάθη. Ναι, ρε Νικό, σκοπός είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλά δείχνουμε ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δυστυχώς όμως. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ότι δεν μαθαίνουμε. Δηλαδή η ποσότητα δεν μαθαίνει. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που βγάζουν σοφία από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι καλό. Γιατί παλιά δεν υπήρχε ούτε καν σοφία, τίποτα, μηδέν. Ούτε όλοι ήμασταν το ίδιο. Τι να πω, ρε φίλε. Υπάρχουν κάποιες φωνές που είναι σοφές. Δεν πέφτουν σε λούπες. Κατάλαβες, δηλαδή, όπως σε αρχή της χρονιάς υπήρχαν κάποιοι που λέγανε και μέσα αυτούς είμαι και εγώ. Υπομονή, χαμηλά την μπάλα και κόψε τα χαζά. Δεν υπάρχει. Τι θα πει υπομονή. Υπομονή, 48 χρόνια υπομονή καν. Δεν υπάρχει υπομονή πλέον. Υπομονή για να γίνει ομάδα, φίλε, δεν γίνεται έτσι ομάδα. Δεν πατάμε το κουμπί και πιο χοντρή. Όχι βέβαια, έχει... αλλά... Κολπάκι. Αλλά έχω, άκουσε, σωστό αυτό, σωστό αυτό. Αλλά δεν, μπορεί, δεν υπάρχει πλέον αυτό πενταετές. Όχι βέβαια, ρε φίλε, αλλά τώρα να ακούσω πενταετές πρόγραμμα και δεκαετές δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πενταετές πρόγραμμα. Έχω βαρεθεί. Ναι, δεν θέλω. Θέλω τώρα εδώ και τώρα αποτελέσματα. Ναι, κατάλαβε. Αλλά ούτε και δεν υπάρχει. Καλά, εντάξει, ρε φίλε, δεν ούτε είπαμε. Και τρίμηνο, ούτε και πεντάμινο, εντάξει, και δεν είμαστε. Δεν είμαστε παράλογοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν μου πει το άλλο πενταετή πρόγραμμα και σιγά σιγά και τέτοια, άστο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επίσης το άλλο, ότι όποιος και να έρθει να φέρει αποτελέσματα. Δεν φέρει το αποτελέσμα. Έτσι, έτσι. Έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα το συμφέρον της ομάδας. Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Να σε καλά, Νικόλα. Να σε ακούμε, να σε ακούμε και πιο τακτικά. Λοιπόν, να σε καλά. Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Από τον Γιάννη Ζάτση και τον υποφαινόμενο Ζάχο Ντρούλινγκ. Να έχετε ένα καλό βράδυ.